Ιδιότιμα κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Πρόεδροι, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του ΣΕΤΕ, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην κλειστή συνεδρίαση της 29ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Λέγομαι Γιούλη Τραγουλιά, είμαι νομικός σύμβουλος του ΣΕΤΕ και έχω αναλάβει για σήμερα το συντονισμό και την παρουσίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ως προς το πρόγραμμα, να σας ενημερώσουμε ότι το πρώτο μέρος θα διαρκέσει περίπου ως τις 18:30. Θα ξεκινήσουμε με την κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΣΕΤΕ, κυρίου Γιάννη Ρέτσου. Θα ακολουθήσει συζήτηση του Προέδρου με τον αξιότιμο Πρωθυπουργό, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες των στρατηγικών συνεργατών μας. Θα ακούσουμε τον κύριο Ευτύχιο Βασιλάκη, πρόεδρο της Aegean Airlines και αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΕ, και τον κύριο Γρηγόρη Χριστόπουλο, Chief Commercial Officer, Business Segment του ομίλου ΟΤΕ. Θα ακολουθήσει ο απολογισμός δράσεων του έτους 2020 και ο προγραμματισμός δράσεων του έτους 2021 των επιχειρησιακών πυλώνων του ΣΕΤΕ, δηλαδή του Ινστιτούτου του και της Marketing Greece. Το λόγο θα λάβουν ο κύριος Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, και η κυρία Ιωάννα Δρέτα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Marketing Greece. Επισημαίνουμε ότι τόσο για την οργάνωση αλλά και για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις. Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύονται οι όρθιοι βάσει πρωτοκόλων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν άμεσα με την ομιλία του κύριου Ρέτσου. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Δύσκολη μέρα σήμερα. Από ζέστη. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αγαπητά μέλη του ΣΕΤΕ, φίλες και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω και φέτος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Γενική Συνέλευση που συμπίπτει φέτος με μια χρονιά ορόσημο, τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΤΕ. Ήταν το 1991, όταν μια ομάδα επιχειρηματιών, με όραμα και θέληση, προχώρησαν στη δημιουργία του συνδέσμου μας με στόχο τη συσπήρωση του ελληνικού τουρισμού, τον εξυγχρονισμό και την ποιοτική του εξέλιξη. Κύριε Πρωθυπουργέ, οι μαρτυρίες της εποχής λένε ότι αυτή την προσπάθεια είχε παροτρύνει και υποστηρίξει ο τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτό το όραμα που δημιούργησε τον ΣΕΤΕ πριν 30 χρόνια, καθίσατε σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. Σε μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδημίας, σε μια ξεχωριστή Γενική Συνέλευση λόγω των έκτακτων συνθήκων που ακόμα επικρατούν και επιβάλλουν μέτρα προστασίας και αλλαγής συνηθιών. Σε μια ακόμα δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, μέσα σε μια παρατεταμένη παγκόσμια κρίση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2020 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μια κρίση πολύπλευρη, υγειονομική, οικονομική, κοινωνική, που σημαδεύει την εποχή μας, αφήνοντας το πέρασμά της μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, τραυματισμένες οικονομίες, δραματικές αλλαγές στη ζωή όλων μας. Σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, ο τουρισμός ήταν ο τομέας της οικονομίας που κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες. Το 2020 έφτασαν στο 80% έναντι του 2019. Ήταν μια δύσκολη χρονιά που όμοιά της δεν είχαμε ζήσει ποτέ. Κάτι που δυστυχώς είχαμε προβλέψει έγκαιρα στο ΣΕΤΕ, σχεδιάζοντας όμως τη στρατηγική μας πάνω σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Οι επιπτώσεις στην εθνική οικονομία, την απασχόληση και φυσικά τις τοπικές κοινωνίες ήταν και εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Ο τουρισμός, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τα χρόνια της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010, αποτέλεσε το κλειδί της ανάκαμψης. Στήριξε εισοδήματα, δημιούργησε θέσεις εργασίας, κράτησε νέους ανθρώπους στην πατρίδα, συνέβαλε καθοριστικά στην κοινωνική συνοχή της περιφέρειας. Γι' αυτό και το δίχτυ προστασίας που άπλωσε η ελληνική κυβέρνηση από την αρχή της κρίσης, με μια σειρά σημαντικών μέτρων που πήρε, μετά από τις συστηματικές μας επαφές και την επίμονη διεκδίκησή μας, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό. Μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας, η μείωση των ενοικίων,
η αναστολή των προθεσμιών πληρωμής των αξιογράφων, η θεσμικά κατοχυρωμένη δυνατότητα έκδοσης βάουτσερ αντί επιστροφής χρημάτων σε περιπτώσεις ακυρώσεων κρατήσεων. Έφτιαξαν μια αποτελεσματική γραμμή άμυνας για το πρώτο στάδιο της αντιμετώπισης της κρίσης. Η επιστρεπτέα προκαταβολή και τα πρόσθετα εργαλεία χρηματοδότησης από το ΕΠΗΧ και ΕΤΕΑΝ, το πρόγραμμα συνεργασία, η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, η επιδότηση παγίων δαπανών, η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για την επανεκκίνηση των τουριστικών επιχειρήσεων βοήθησαν στην προσπάθεια επανέναρξης της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Έδωσαν ανάσα ζωής και έδωσαν ελπίδα. Μας κράτησαν ζωντανούς να δώσουμε και πάλι τη μάχη της ανασύνταξης, ακριβώς όπως έγινε το καλοκαίρι του 2020. Μας κράτησαν όρθιους να μπορούμε σήμερα, με συγκρατημένη αισιοδοξία, να σχεδιάζουμε βήμα-βήμα την επόμενη μέρα. Οφείλω και δημόσια εδώ, κύριε Πρωθυπουργέ, να ομολογήσω ότι παρά τη σφοδρότητα της κρίσης, ακούσατε, κατανοήσατε και διαχειριστήκατε άμεσα όλα μας τα αιτήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αιτήματα πιεστικά πολλές φορές, αλλά πάντα στα πλαίσια του ρεαλισμού και της ενσυναίσθησης για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ποτέ με διάθεση εύκολου λαϊκισμού, ποτέ με σκοπό τις εντυπώσεις για το συγκυριακό συντεχνιακό χειροκρότημα. Πάντα με γνώμονα το καλό του τομέα, των εκατοντάδων επιχειρήσεων, των χιλιάδων εργαζομένων του. Πάντα με γνώμονα το καλό της οικονομίας, της ίδιας κοινωνίας, στην οποία επιστρέφει η αξία του ελληνικού τουρισμού. Η κρίση για το ΣΕΤΕ δεν ήταν η ευκαιρία για ασκήσεις ευκολόπεπτου συνδικαλισμού. Γι' αυτό και επιλέξαμε ένα δύσκολο και ανηφορικό δρόμο. Όχι για να εντυπωσιάσουμε, αλλά για να φανούμε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί σε αυτή την πρωτοφανή συγκυρία. Λογοδοτώντας διαρκώς στα μέλη του Συνδέσμου σε ολόκληρο τον τουριστικό τομέα. Με ένα διοικητικό συμβούλιο ενωμένο, ισχυρό, αποφασιστικό, αντάξιο των δύσκολων περιστάσεων, που ποτέ δεν έπεσε στην παγίδα της εσωστρέφειας. Η στρατηγική που σχεδίασε ο ΣΕΤΕ και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να εφαρμόζει, στηρίχθηκε στις συνέργειες, στη συνεργασία με όλους τους θεσμικούς εταίρους, στη ρεαλιστική διεκδίκηση και πάνω απ' όλα στην καθαρή εικόνα, με την επεξεργασία όλων των διαθέσιμων δεδομένων. Σε κάθε φάση της κρίσης, προετοιμαζόμασταν για το χειρότερο, ελπίζοντας και δουλεύοντας πάντα για το καλύτερο. Αυτό εξακολουθούμε να κάνουμε και τώρα, που αρχίζει να φαίνεται το πρώτο φως στο τούνελ. Γιατί αν κάτι μάθαμε από τη διαχείριση αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης, είναι να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, με διαρκές προσαρμογές, με μεγάλη ευελιξία, χωρίς δόγματα, χωρίς βεβαιότητες που παγιδεύουν. Πάντα με τη δύναμη της γνώσης, των διεθνών δικτύων που αναπτύσσουμε, των έμπειρων στελεχών του ελληνικού τουρισμού που καταγράφουν, αναλύουν, προβλέπουν και σχεδιάζουν όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Το δύσκολο καλοκαίρι του 2020 μπορέσαμε και δείξαμε κάποιες από τις αρετές του ελληνικού τουρισμού. Γνώση, προσαρμοστικότητα, επαγγελματισμό, αυταπάρνηση, διορατικότητα, φιλότιμο. Αρετές που μας ακολουθούν και σήμερα. Γι' αυτό και θέλω από αυτό το βήμα να υπογραμμίσω ένα μεγάλο μας όπλο, την ωριμότητα του ελληνικού τουρισμού. Να πω ένα μεγάλο μπράβο για τη γνώση, αλλά και την υπομονή όλων αυτών των ανθρώπων σε όποια θέση και αν βρίσκονται σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα, που κρατήθηκαν όρθιοι, που εξακολουθούν και τώρα να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί ο ελληνικός τουρισμός είναι η άνθρωπή του. Το ανεκτίμητο ανθρώπινο δυναμικό που αντιμετωπίζει με μοναδική ψυχραιμία ακόμα και τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, φίλες και φίλοι, μπροστά μας έχουμε ακόμα ένα δύσκολο και απαιτητικό καλοκαίρι. Ήδη βρισκόμαστε στο τέλος Ιουνίου και πολλές βασικές μας αγορές δεν έχουν ακόμα επανεκκινήσει. Αυτό το γεγονός αυξάνει την αβεβαιότητα και δυσχεραίνει κάθε πρόβλεψη για τους επόμενους μήνες. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε μέρα που περνάει δεν μοιάζει με την προηγούμενη. Η χώρα μας, πολύ σωστά και πολύ έγκαιρα, έθεσε ημερομηνία και τους κανόνες ανοίγματος. Και η ορθότητα του χειρισμού αποδείχθηκε στην πορεία, ενώ όσο βασικοί μας ανταγωνιστές είτε παρέμεναν κλειστοί, είτε αναθεωρούσαν και συνεχίζουν να αναθεωρούν τους κανόνες εισόδου στις χώρες τους. Όμως η χρονιά δεν θα κριθεί μόνο από δικούς μας χειρισμούς. Θα κριθεί από την πανδημία, τις μεταλλάξεις και τους εμβολιασμούς. Και αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν πότε θα ανοίξει η Βρετανία, η Ρωσία, η Σκανδιναβία και άλλες μεγάλες αγορές. Χρειάζεται λοιπόν μια διαρκής διαχείριση της καθημερινότητας,
όπως το 2020, αλλά παράλληλα και ένας σχεδιασμός που θα ξεπερνάει το στενό ορίζοντα της φετινής τουριστικής περίοδου. Γιατί η κρίση αλλάζει τα δεδομένα και επαναπροσδιορίζει ολόκληρο το τουριστικό προϊόν. Νέες συνθήκες απαιτούν και νέα προϊόντα. Εμείς οφείλουμε να διαχειριζόμαστε το σήμερα, όμως παράλληλα οφείλουμε να σχεδιάζουμε και το αύριο. Γιατί τίποτα την επόμενη μέρα δεν θα είναι το ίδιο με χθες. Έτσι, οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, είναι πολλές. Και καμία δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Η πρώτη, άμεσα, είναι η υγειονομική πρόκληση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι με απόλυτο συνέστημα ευθύνης πάντα προκρίναμε την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας. Και πέρσι και φέτος επιλέξαμε να λειτουργήσουμε με βάση το πραγματικό όφελος της χώρας και του τομέα, που είναι η εφαρμογή όλων των απαραίτητων υγειονομικών κανόνων, προστατεύοντας παράλληλα και τη διεθνή μας εικόνα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα πρέπει να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν οι εμβολιασμοί του πληθυσμού, να τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας, να ξεκινήσει η λειτουργία του ψηφιακού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο θα εξασφαλίσει ασφάλεια και περιβάλλον σταθερότητας, κάτι που ο κάθε ταξιδιώτης αναζητά στην επόμενη φάση της επανεκκίνησης των ταξιδιών. Και παράλληλα, να δημιουργούμε τους μηχανισμούς αντιμετώπισης για μελλοντικές αντίστοιχες κρίσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στον 21ο αιώνα που διανύουμε ήδη, έχουμε αντιμετωπίσει 5 μεγάλες πανδημίες, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Χωρίς διάθεση υπερβολής, η χώρα μας, μέσα από ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού, κατάφερε να κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση. Όμως, υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν για να κερδιθεί το στίχημα του φθινοπόρου και της επέκτασης της τουριστικής περιόδου μέσα από τον έλεγχο της πανδημίας. Με πειθό, με επιχειρήματα, με απόλυτο σεβασμό σε φόβους και επιφυλάξεις, πρέπει να διευρύνουμε το δίχτυ ασφαλείας που θα θωρακίσει το επίπεδο της δημόσιας υγείας σε κάθε τοπική κοινωνία. Η δεύτερη πρόκληση είναι η συνέχεια της στήριξης από πλευράς της πολιτείας. Έχουν γίνει πάρα πολλά, μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα, όπως για παράδειγμα ο ενιαίος ΦΠΑ σε τουρισμό και μεταφορές ύψους 11%. Υπήρξε προεκλογική εξαγγελία της σημερινής κυβέρνησης και αν τα δημοσιονομικά το επιτρέψουν, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και κρίσιμο να επισπευθεί. Κάτι που θα ενίσχυε ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ώστε να ανακτήσουν μεγαλύτερο κομμάτι της πελατείας τους από μια συρρυκνωμένη, για δεύτερη συνεχή χρονιά, παγκόσμια τουριστική πίτα. Με αυτή την αφορμή και σε αυτή τη συγκυρία, που όλοι οι παγκόσμιοι τουριστικοί παίχτες ανασυντάσσονται, μπορούμε πλέον να συζητήσουμε για ένα φορολογικό πλαίσιο που δεν θα επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα με υψηλή φορολογία. Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ότι όποιες αποσπασματικές κινήσεις επιμέρους μείωση συντελεστών δεν λύνουν κανένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Η τρίτη πρόκληση αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα κονδύλια που πρόκειται να διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης θα στηρίξουν σημαντικά την προσπάθεια της χώρας να εξέλθει από την πρωτοφανή κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Θα δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά θετικό αποτέλεσμα στην αναπτυξιακή διαδικασία. Θα δώσουν νέα όθηση στον ελληνικό τουρισμό, στην ελληνική οικονομία, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπορούν μέσα σε λίγα χρόνια να αλλάξουν την εικόνα της χώρας και να την καταστήσουν σύγχρονη, ανταγωνιστική, με ένα νέο εμπλουτισμένο τουριστικό προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται και εμείς δηλώνουμε παρόντες σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Η τέταρτη αφορά τις υποδομές. Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων το Σεπτέμβριο του 2020 κατέθεσε αναλυτική μελέτη που περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για επενδύσεις σε έργα δημοσίων υποδομών σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την πολιτεία σε μια συντονισμένη προσπάθεια της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα. Οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές στοχεύουν στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας, στην προσέλκυση νέων επισκεπτών, στη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας στον προορισμό, στη δημιουργία νέων εμπειριών, στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, σε έργα με μεγάλη πολλαπλασιαστική επίδραση. Η πέμπτη πρόκληση αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού. Και σε αυτόν τον τομέα η πανδημία λειτουργήσε ως επιταχυντής. Η ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό αυξήθηκε κατακόρυφα. Ήδη το 95% των εταιριών τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο
προσπαθούν να εισαγάγουν νέες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουν το καινούριο περιβάλλον, να ικανοποιήσουν τις αναδυόμενες ανάγκες, να δημιουργήσουν μια καινοτόμο βάση ανταγωνιστικότητας. Αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν το άλμα από τη βασική ψηφιοποίηση στην ευφυή χρήση των δεδομένων για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό είναι εφικτό μέσα από τεχνολογίες που μεταμορφώνουν τον τουριστικό τομέα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομετρική, το blockchain, το cloud και πολλές άλλες ακόμα. Και σε αυτό το τομέα παρουσιάσαμε πρόσφατα μελέτη που περιλαμβάνει 5 βασικούς πυλώνες και 12 στρατηγικές δράσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τουριστικού τομέα. Η έκτη πρόκληση έχει να κάνει με τις στρατηγικές συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι σημείο κομβικής σημασίας. Αφορά και το θέμα των ψηφιακών τεχνολογιών, κυρίως όμως έχει να κάνει με την ανάγκη σταθερή στον χρόνο, με ξεκάθαρους όρους και διαδικασίες, συνεργασίας του ΣΕΤΕ, της Marketing Greece, με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ. Συνεργασία που όλοι γνωρίζουμε ότι θα ωφελήσει τα μέγιστα τον ελληνικό τουρισμό και την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι ένα ισχυρό μπραντ που οφείλουμε να προστατεύουμε και να εξελίσσουμε διαρκώς. Με συνταγές από το μέλλον και όχι με στερεότυπα από το παρελθόν. Οι δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που ζούμε απαιτούν ακόμα περισσότερο συνένωση δυνάμεων, συνεργασία όλων των φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι μοναχικές πορείες δεν ωφελούν κανέναν. Για το ΣΕΤΕ και τη Marketing Greece, που συνεχίζει μια σπουδαία δουλειά προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, η συνεργασία του ιδιωτικού με το δημόσιο τομέα δεν είναι μια ευκαιριακή επιλογή και ούτε αφορά μόνο την κρίση της πανδημίας. Είναι διαχρονική στρατηγική επιδίωξη για το καλό του τουρισμού. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι για να επιτευχθεί η πολυπόθητη ανάκαμψη, για να γράψουμε την επόμενη σελίδα του ελληνικού τουρισμού, χρειάζεται εμπειρία, γνώση και τόλμη. Χρειάζεται πάνω απ' όλα η βούληση να ξεκολλήσουμε επιτέλους από το παρελθόν. Και γνωρίζω πολύ καλά, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι είναι και δική σας βούληση να ξεπεράσουμε αγκυλώσεις του παρελθόντος και να προχωρήσουμε σε μια συνένωση όλων των δημιουργικών δυνάμεων. Έχουμε και τη γνώση και τη θέληση να το κάνουμε. Έβδομη και τελευταία πρόκληση αποτελεί όλο το πλέγμα που αφορά το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή, την αειφορία. Ένα τεράστιο κεφάλαιο, μια κορυφαία πρόκληση, που ξεκινά από τους επιμέρους προορισμούς, με την ορθή διαχείριση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, επεκτείνεται στην ενεργειακή και υδατική επάρκεια και καταλήγει στην προστασία του περιβάλλοντος ως μείζωνα προϋπόθεση τουριστικής ανάπτυξης. Σε όλα αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε την άμεση ανάγκη να βάλουμε στην εξίσωση των αλλαγών μας και την κλιματική αλλαγή. Είναι εδώ παρούσα, ήδη επηρεάζει τον παγκόσμιο τουρισμό και θα τον επηρεάσει καθολικά το επόμενο διάστημα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε και κύριοι Υπουργοί, φίλες και φίλοι, όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα συνεκτικό και παράλληλα ρεαλιστικό οδικό χάρτη για το σήμερα και το αύριο του ελληνικού τουρισμού. Το είχα προτείνει και στο παρελθόν, όλα τα παραπάνω μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό. Ένα σχέδιο που θα περιγράφει με σαφήνεια την επόμενη μέρα. Θα χαράσει πολιτικές, θα ανοίγει δρόμους ανάπτυξης και ευημερίας. Η πρόκληση είναι μεγάλη και όσο και αν ακούγεται αυτή τη στιγμή οξύμορο, το momentum είναι ιδανικό. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, πολύ σύντομα, το αμέσως επόμενο διάστημα, να μπει σε μια σταθερή τροχιά ανάκαμψης, σε ένα νέο δημιουργικό κύκλο ανάπτυξης. Αφήνοντας πίσω τις οριστικά τη μεγάλη οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και τη μεγάλη υγειονομική κρίση της πανδημίας. Ξεπερνώντας παράλληλα πολλές από τις παθογένειες του παρελθόντος, ο τουρισμός, σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια, μπορεί και πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Ο καταλύτης της ανάπτυξης, ο φορέας της εξωστρέφειας για μια Ελλάδα που αλλάζει. Για μια Ελλάδα που κατάφερε να σταθεί όρθια σε μια μεγάλη κρίση. Μια Ελλάδα που ξέρει να πρωτοπορεί και όχι να αντιγράφει. Μπορεί τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, αλλά και η κατάσταση των βασικών μας αγορών, να καθιστούν το στόχο του 50% του εσόδων το 19 εξαιρετικά δύσκολο. Έχουμε όμως τη βεβαιότητα πως αν δεν υπάρξουν υγειονομικές επιβαρύνσεις, το ισχυρό μπραντ που έχει δημιουργήσει η χώρα μας, ο τρόπος που διαχειρίστηκε την πανδημία ως σήμερα, αλλά και η αξία του τουριστικού μας προϊόντος, μπορεί να οδηγήσουν σε ένα ανέλπιστα καλό δεύτερο εξάμηνο. Ο ΣΕΤΕ, τιμώντας το ρόλο του κοινωνικού εταίρου με τον καλύτερο τρόπο, και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία επιτελεί στο ακέραιο το ρόλο και το καθήκον του. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με την πολιτεία. Δίνει καθημερινά μικρές και μεγάλες μάχες, εκπροσωπώντας το σύνολο του ελληνικού τουρισμού. Αυτό ήταν και είναι το όραμά μου. Να προχωρήσει ενωμένος και ισχυρός,
σεβόμενος την ιστορία του, κοιτώντας όμως πάντα και μόνο μπροστά. Δουλεύοντας με μέθοδο και ευθύνη για να κρατήσει τον ελληνικό τουρισμό πραγματικό πρωταγωνιστή στη νέα μετά την πανδημία εποχή. Να τον οδηγήσει σε ασφαλή νερά, σε μια νέα πορεία ανάπτυξης και επιτυχιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι αυτούς που είναι στον ήλιο. Έρχεται. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, και πάλι θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη φετινή μας Γενική Συνέλευση. Μία δεύτερη υβριδική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Πέρσι την ίδια εποχή ήμασταν στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, θέλοντας να σηματοδοτήσουμε την επανέναρξη του τουρισμού. Νομίζω ότι όλοι μέσα μας είχαμε μία κρυφή ελπίδα, δεν θα πω με τίποτα βεβαιότητα, αλλά είχαμε μία κρυφή ελπίδα ότι ο εφιάλτης είχε αρχίσει να περνάει, ότι τον είχαμε αφήσει πίσω μας. Και γνωρίζαμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το περσινό καλοκαίρι, αλλά ελπίζαμε ότι από το φθινόπωρο και μετά τα πράγματα σιγά σιγά θα πηγαίναν καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι διαψευστήκαμε. Η πανδημία μας χτύπησε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε το δεύτερο κύμα και παρότι με πάρα πολύ σωστούς κανόνες, με ασφάλεια, ανοίξαμε και αρχίσαμε να υποδεχόμαστε τουρίστες. Ξαφνικά τον Σεπτέμβριο αναγκαστήκαμε πάλι να κλείσουμε, αναγκαστήκαν οι αγορές μας να κλείσουν και να καταλήξουμε από τον Νοέμβριο και μετά σε ένα δεύτερο lockdown, αντιμετωπίζοντας πλέον ένα δεύτερο και τρίτο κύμα πανδημίας, πολύ σφοδρότερα από το πρώτο. Σε όλο αυτό το διάστημα, πάνω από τις τουριστικές επιχειρήσεις απλώθηκε ένα πάρα πολύ ισχυρό πλέγμα προστασίας. Ήταν πάρα πολύ συχνή η επαφή μας με όλα τα Υπουργεία και από την πρώτη μέρα της πανδημίας και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις με διάφορους τρόπους στηρίχθηκαν. Πέρασε ο χειμώνας, φτάσαμε στο δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, έχοντας πλέον ένα τεράστιο όπλο, ένα όπλο που δεν είχαμε πέρσι, το οποίο είναι τα εμβόλια. Ξεκινάμε λοιπόν μία δεύτερη χρονιά, έχοντας την εμπειρία της περσινής, χρησιμοποιώντας ό,τι μάθαμε πέρσι και έχοντας βέβαια και αυτό το ισχυρό όπλο των εμβολιασμών, το οποίο μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα δυσκολευτούμε, αλλά δεν θα αναγκαστούμε να πισωγυρίσουμε πάλι από το φθινόπωρο και μετά, όπως έγινε πέρσι. Η κυβέρνηση πραγματικά, και οφείλω να το ομολογήσω, το είπα και στην ομιλία μου, με το πλέγμα αυτό των μέτρων στήριξε. Στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει. Δεν έχουμε βγει ακόμα από το τούνελ. Ελπίζουμε ότι και τα μέτρα τα οποία έχουν σχεδιαστεί για το επόμενο διάστημα θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν. Δεν ευχόμαστε, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για την περίπτωση εκείνη που τα πράγματα υγειονομικά δεν θα εξελιχθούν όπως τα περιμένουμε και θα αναγκαστούμε να πάμε και σε επιπλέον στήριξη. Έχουμε όμως τη σιγουριά, έχουμε τη βεβαιότητα
ότι μας ακούτε, ότι η εμπειρία η οποία έχει συσσωρευτεί θα βοηθήσει και αυτό που είπα, το επαναλαμβάνω και το πιστεύω, αν δεν αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα πρόβλημα με τις μεταλλάξεις ή κάποια απρόοπτη αλλαγή στην πανδημία, το δεύτερο εξάμηνό μας σίγουρα μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από ό,τι το περιμένουμε. Ο λόγος εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρέτσο, και να ευχαριστήσω στο πρόσωπό σας και στα μέλη σας που συμμετέχουν στην γενική σας συνέλευση όλο τον κλάδο του τουρισμού, εργοδότες και εργαζόμενους με τους οποίους συνεργαστήκαμε, μπορώ να πω άψογα, κατά τη διάρκεια μιας πάρα πολύ δύσκολης περίοδου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απλώσουμε πάνω από τον κόσμο του τουρισμού ένα πλέγμα προστασίας για το οποίο και εσείς μιλήσατε αναλυτικά, ένα πλέγμα προστασίας το οποίο ήταν και παραμένει εξαιρετικά απαραίτητο για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε μια πρωτοφανή κρίση, όμοια της οποίας δεν είχαμε ξαναζήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Χαίρομαι διότι αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης την χάνει της απαραίτητης αναγνώρισης και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό το πλαίσιο προστασίας με στήριξη ρευστότητας αλλά και με υποστήριξη των εργαζόμενων του κλάδου του τουρισμού ήταν αυτό το οποίο σας επιτρέπει σήμερα να ατενίζετε το βλέμμα με το μέλλον με συγκρατημένη αισιοδοξία. Τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Αναφερθήκατε και εσείς στο γεγονός ότι φέτος το καλοκαίρι έχουμε στη διάθεσή μας πολλά περισσότερα όπλα από αυτά που είχαμε πέρυσι. Το σημαντικότερο από αυτά προφανώς είναι το όπλο των εμβολίων. Οι εμβολιασμοί προχωράνε πολύ γρήγορα στην πατρίδα μας αλλά και σε όλες τις κύριες αγορές μας με αποτέλεσμα να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε γρήγορα, εντός του καλοκαιριού, να χτίσουμε το απαραίτητο τείχος ανοσίας, το οποίο θα μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ σίγουροι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο τέταρτο κύμα. Όμως, για να φτάσουμε εκεί χρειάζεται ακόμα επιπρόσθετη προσπάθεια. Και εδώ θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ξεκάθαρος. Θα φτάσουμε με σχετικά μεγάλη άνεση στην πατρίδα μας στο 50, ενδεχομένως 55% εμβολιαστικής κάλυψης χωρίς να καταβάλουμε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Ειδικά τώρα έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα εμβόλια από όσα μπορούμε να απορροφήσουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε όποιος θέλει να εμβολιαστεί μπορεί να εμβολιάζεται να κάνει την πρώτη δόση εντός της επόμενης εβδομάδος. Όμως αυτό δεν φτάνει. Και θα πρέπει όλοι μαζί να καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια, να πείσουμε συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδεχομένως να είναι ακόμα καχύποπτοι, ότι πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα, πρέπει να εμβολιαστούν για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οικογένειές τους, αλλά και το κοινωνικό σύνολο. Και αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, αφορά και τους εργαζόμενους στον τουρισμό, οι οποίοι από τη φύση της δουλειάς τους είναι αρκετά εκτεθειμένοι στην ανθρώπινη επαφή. Έχουμε πει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι ο εμβολιασμός είναι προαιρετικός. Συζητάμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μόνο σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, έχοντας λάβει υπόψη μας και την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοειθικής. Όμως, κάνω μία έκκληση και σε εσάς ως εργοδότες, αλλά και στους εργαζόμενους του τουρισμού, να αξιοποιήσουν αυτό το δώρο της επιστήμης, να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται, προστατεύουν τους εαυτούς τους και το κοινωνικό σύνολο. Έχουμε όλοι μας μία ανησυχία σχετικά με τις μεταλλάξεις και ειδικά τη μετάλλαξη Δέλτα. Δεν έχει κάνει ακόμα έντονη την παρουσία της στη χώρα μας. Είναι πολύ πιθανό όμως αυτό να συμβεί. Ξέρουμε από τις προηγούμενες μεταλλάξεις με πόσο μεγάλη ταχύτητα αυτές τελικά επικρατούν. Και θα ήταν πραγματικά πολύ, πολύ δυσάρεστο, πολύ άδικο για τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε καταβάλει συνολικά ως χώρα, εάν έχουμε οποιαδήποτε έξαρση της πανδημίας μας οδηγήσει πάλι σε κάποιο πισωγύρισμα. Δεν εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει. Είναι όμως ένας διακριτός κίνδυνος για τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια και με απόλυτη σαφήνεια. Δεν έχουμε όμως στη διάθεσή μας μόνο
το δώρο της επιστήμης που είναι το εμβόλιο. Έχουμε και τα self-test, τα οποία πρέπει να σας πω ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και αυτοπεριορίστηκαν και μείωσαν την πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Και έχουμε βέβαια και μια πολύ μεγαλύτερη εμπειρία ως προς τα βασικά υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία είχαμε θέσει σε εφαρμογή από πέρυσι, εξακολουθούν να ισχύουν και φέτος. Άρα θεωρώ ότι φέτος είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από ό,τι ήμασταν πέρυσι. Και βέβαια αναμένουμε και τις αποφάσεις των μεγάλων αγορών, έτσι ώστε να μπορούμε πια να είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους υποψήφιους φίλους μας, οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν την πατρίδα μας. Μια τελευταία εισαγωγική παρατήρηση αφορά στην πολύ μεγάλη σημασία του πιστοποιητικού COVID, αυτού που αποκαλούμε πράσινου πιστοποιητικού. Είχαμε την προνοητικότητα ως Ελλάδα να θέσουμε το ζήτημα αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όταν όλα ήταν μαύρα πέρυσι, φέτος τον Ιανουάριο για την ακρίβεια. Είπαμε ότι πρέπει από τώρα να σχεδιάσουμε το καλοκαίρι, για τον απλούστατο λόγο ότι αν αργούσαμε να το κάνουμε, δεν θα αποφταίναμε να είχαμε στη διάθεσή μας αυτό το πιστοποιητικό, το οποίο τώρα έχει γίνει πραγματικότητα και από 1η Ιουλίου θα εφαρμοστεί και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μια πάρα πολύ σημαντική διευκόλυνση, προκειμένου να μπορούμε να ταξιδεύουμε με μεγαλύτερη άνεση. Θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά ότι το πράσινο πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό COVID, είναι μια διευκόλυνση που επιτρέπει τα ταξίδια. Κάθε χώρα εξακολουθεί και διατηρεί τη δυνατότητα να επιβάλλει ή να μην επιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς, να δώσει ή να μην δώσει πρόσθετες διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους συμπολίτες μας ή σε συμπολίτες μας οι οποίοι είτε έχουν νοσήσει, είτε έχουν περάσει ένα αρνητικό, είτε μπορούν να μας επιδείξουν ένα πρόσθετο αρνητικό τεστ. Άρα, έχουμε λόγους να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και εγώ πιστεύω ότι το δεύτερο εξάμηνο ενδεχομένως να μας εκπλήξει ευχάριστα. Κάποιες αγορές έχουν δείξει πολύ καλά στοιχεία δυναμικής, παραδείγματος χάρη σημαντικές αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες έχουν καθυστερήσει, αλλά καθοριστικός παράγοντας στο τι θα συμβεί στο δεύτερο εξάμηνο θα είναι η πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, παντού στον κόσμο, κυρίως στις μεγάλες αγορές στις οποίες απευθυνόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, κάνοντας ένα σχόλιο για το πράσινο πιστοποιητικό που έγινε τελικά πιστοποιητικό COVID, να πω ότι ο ΣΕΤΕ από την πρώτη στιγμή υποστήριξε θερμά την πρωτοβουλία, παρότι οφείλουμε να πούμε ότι και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, τον Ιανουάριο που πρωτοδιατυπώθηκε, κατακρίθηκε. Αλλά τελικά νομίζω ότι ήταν προφανές ότι ο μόνος τρόπος για να μπορούσαν τελικά τα ταξίδια να ξαναξεκινήσουν ήταν αυτός ο ενιαίος τρόπος που τελικά υιοθετήθηκε. Έχετε συνεχείς επαφές στο εξωτερικό με όλους τους ομολόγους σας και σε ευρωπαϊκό και σε εκτός Ευρώπης επίπεδο. Μάλιστα τελευταία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ είχατε την ευκαιρία να συναντήσετε και τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Μπόρις Τζόνσον. Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αγωνία όλων εδώ πέρα και όλων του κόσμου του τουρισμού αυτή τη στιγμή είναι το άνοιγμα των αγορών. Η Ρωσία, ευτυχώς, μετά από πολύ κόπο και πολλή δουλειά που ξέρω επίσης και προσωπικά την προσπάθεια που κάνατε πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, από τις 28 Ιουνίου φαίνεται να ξεκινά αριθμό πτήσεων ικανό να φέρει κόσμο στην Ελλάδα. Ο μεγάλος γρίφος παραμένει η Μεγάλη Βρετανία και το μεγάλο ερωτηματικό. Έχετε κάτι να πείτε για το συγκεκριμένο? Έχει προκύψει κάτι? Μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι το επόμενο διάστημα θα ανοίξει η Βρετανική αγορά? Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να κάνω κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, διότι δεν εξαρτάται από εμάς. Αυτό το οποίο θα ήθελα όμως να επισημάνω είναι ότι έχουμε κάθε λόγο, από τη μία να θέλουμε να ανοίγουν αγορές, από την άλλη πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με την ταχύτητα μετάδοσης της λεγόμενης μετάλλαξης Δέλτα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει κυριαρχήσει στη Μεγάλη Βρετανία. Κατά συνέπεια, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Μπορεί αυτή τη στιγμή να στερούμαστε επισκέπτες από τη Μεγάλη Βρετανία, από την άλλη είμαστε και πιο προστατευμένοι, διότι η μετάλλαξη αυτή δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε μεγάλη έκταση, ή αν έρθει θα καθυστερήσει να έρθει. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο εγώ ζήτησα
από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ήταν να αντιμετωπίσει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τον ίδιο τρόπο. Να μην έχουμε δηλαδή διακρίσεις όπως αυτές που είδαμε στο παρελθόν, καθώς επιδημιολογικά περίπου όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον οι σημαντικοί προορισμοί για τους Βρετανούς τουρίστες, βρίσκονται στο ίδιο επιδημιολογικό επίπεδο. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι το άνοιγμα της Πορτογαλίας στη Μεγάλη Βρετανία ή της Μεγάλης Βρετανίας στην Πορτογαλία τελικά δεν ωφέλησε τόσο πολύ την Πορτογαλία, καθώς αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα με την μετάλλαξη Δέλτα. Κατά συνέπεια, θα προτιμήσω και εγώ να είμαστε πιο προσεκτικοί, να εντείνουμε ακόμα περισσότερο τους ελέγχους τους οποίους κάνουμε στους επισκέπτες που έρχονται από αγορές για τις οποίες μπορεί να έχουμε κάποια ερωτηματικά. Το κάνουμε ήδη, ας πούμε, στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, να εντείνουμε εμείς τους ελέγχους που κάνουμε πέρα και πάνω από αυτό το οποίο μας δηλώνουν οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε εβδομάδα που περνάει σε όλες τις χώρες σημαίνει ουσιαστικά εκατομμύρια παραπάνω εμβολιασμούς. Και επειδή ξέρουμε πια ότι αυτή η μετάλλαξη Δέλτα είναι απαιτεί διπλή δόση εμβολιασμού για να μπορέσει για να μπορέσουν οι εμβολιασμένοι να είναι πλήρως προστατευμένοι. Ας δούμε και αυτήν την όψη του νομίσματος, ότι πίσω από κάθε πρόβλημα μπορεί να κρύβεται τελικά και κάτι καλό. Μιλήσαμε και μίλησα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου για όλο το πλέγμα των μέτρων στήριξης, που προφανώς όσο ανοίγει η οικονομία, σταδιακά τα μέτρα αυτά αποσύρονται. Ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη των μέτρων αυτών των 14 τελευταίων μηνών ήταν ότι στηρίχθηκε η απασχόληση και ότι η ανεργία κρατήθηκε στα επίπεδα προ-πανδημίας. Έγινε με έξυπνο τρόπο, οι αναστολές εργασίας, το πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο βασίστηκε στο γερμανικό αντίστοιχο πρόγραμμα, βοήθησαν πάρα πολύ την αγορά εργασίας. Τώρα όμως που μπαίνουμε πλέον σε μια σταδιακή επανεκκίνηση, υπάρχει αγωνία στον κόσμο του τουρισμού και στους εργοδότες και στους εργαζόμενους. Αφενός το πώς θα συνεχίσει να στηρίζεται η εργασία, αφετέρου το πώς θα τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι καλούμαστε να διεκδικήσουμε ένα μικρότερο μερίδιο πίτας από μια μικρότερη πίτα. Γιατί ο ανταγωνισμός μας φέτος είναι πολύ πιο δυνατός και ισχυρός, γιατί πέρσι η Ελλάδα ήταν από τις ελάχιστες χώρες της Μεσογείου που λειτουργήσε, έστω και με αυτόν τον υβριδικό τρόπο. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ή τέλος πάντων ο σχολιασμός που θα ήθελα από εσάς, στο κομμάτι της απασχόλησης, τι πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα, πώς πρόκειται να λειτουργήσει το πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο το συζητούσαμε το τελευταίο διάστημα, αλλά και αν ακούτε, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείτε να δεσμευτείτε αυτή τη στιγμή, το κομμάτι του ΦΠΑ, το οποίο, αν θέλετε, πλέον το έχουμε επικεντρώσει σε κάτι που είχατε πει εσείς προεκλογικά, έναν ενιαίο συντελεστή, ο οποίος θα ίσχυε σε όλο τον τουρισμό και σε όλες τις μεταφορές, της τάξης του 11%, το οποίο είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τουλάχιστον του Νότου, και θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να ανακτήσουν το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 2 χρόνια, πολύ μεγάλο μέρος από τη χαμένη τους ανταγωνιστικότητα. Καταρχάς, πράγματι, δουλέψαμε σε κλίμα συνεργασίας, αποφεύγοντας από την πλευρά σας, και αυτό θέλω να το αναγνωρίζω, μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, και κρατώντας για τον εαυτό μας την δυνατότητα να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κρατάμε δημοσιονομικά πυρομαχικά, διότι είχαμε την υποψία ότι τελικά αυτή η κρίση θα κρατήσει περισσότερο από όσο εκτιμούσαμε τουλάχιστον πέρυσι τέτοια εποχή. Και νομίζω ότι αυτή η πολιτική μας δικαιώθηκε, γι' αυτό και ξεδιπλώσαμε τα μέτρα στήριξης της οικονομίας συνολικά, αλλά και τα μέτρα στήριξης του κλάδου του τουρισμού σταδιακά, ανταποκρινόμενοι πάντα στις συγκεκριμένες ανάγκες της εποχής. Και σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι το πρόγραμμα συνεργασία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου μπορεί να επεκταθεί και στο μόνιμο προσωπικό, πέραν των εποχικά απασχολούμενων, στα ξενοδοχεία, στα ταξιδιωτικά
γραφεία, στα πρακτορία. Πιστεύω ότι είναι μια πρόσθετη υποστήριξη και ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα το οποίο στήριξε την απασχόληση με τρόπο ουσιαστικό, εξού και δεν είχαμε καμία αύξηση στην ανεργία η οποία να έχει καταγραφεί τον τελευταίο χρόνο. Προφανώς και οι μεγάλες προκλήσεις θα συνεχίζονται και δεν θα είναι εύκολο να επιστρέψουμε αυτόματα από τη μία στιγμή στην άλλη σε επίπεδα εσόδων τα οποία είδαμε τελευταία φορά το 2019. Όπως η κυβέρνηση στήριξε σταθερά όλους τους κλάδους της οικονομίας, έτσι θα το κάνει και τώρα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρέπει να περάσουμε από τη φάση της ενεργούς στήριξης σε μια φάση σταδιακής, εντός εισαγωγικών, να δανειστώ έναν ιατρικό όρο, αποσωλήνωσης της οικονομίας, και αυτή η μετάβαση πρέπει να γίνει με ήπιο τρόπο, ώστε να μην προκαλέσει πρόσθετες αναταράξεις. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνολική πορεία της οικονομίας και προφανώς στον κλάδο σας πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία του τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο. Η εντύπωση την οποία έχω, βλέποντας και μια σειρά από ποιοτικά στοιχεία, είναι ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Και εντός της Ελλάδος οι Έλληνες θέλουν να ταξιδέψουν και προφανώς από το εξωτερικό. Το πρώτο πράγμα το οποίο μας απαντούν οι πολίτες όταν ζητάμε τι θέλετε να κάνετε όταν τελειώσει η πανδημία, είναι μας λένε, εφόσον έχουν την οικονομική δυνατότητα, να θελήσουν να ταξιδέψουν. Άρα και εγώ είμαι αισιόδοξος συγκρατημένα ότι το δεύτερο εξάμηνο θα είναι καλύτερο από αυτό το οποίο περιμένουμε, έτσι ώστε να πετύχουμε τελικά το στόχο του 50% των εσόδων του 2019. Από εκεί και πέρα. Δεν είμαι σε θέση σήμερα να δεσμευτώ για μελλοντικές πολιτικές στον τομέα της φορολογίας και ειδικά του ΦΠΑ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι όσο καλύτερη είναι η απόδοση της οικονομίας συνολικά, όσο πιο γρήγορη είναι η ρυθμή ανάπτυξης, όσο πιο αποτελεσματικά εφαρμόζουμε τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τόσο μεγαλύτερο τελικά θα είναι και το δημοσιονομικό πλεόνασμα το οποίο θα έχουμε στην διάθεσή μας προκειμένου να υλοποιήσουμε πλήρως το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Γνωρίζετε ποιες ήταν οι δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει, τις είχαμε αναλάβει σε ορίζοντα τετραετίας και πρέπει να σας πω ότι είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι περάσαμε από μια πρωτοφανή κρίση, βασικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις ως προς τη μείωση της φορολογίας έχουν ήδη υλοποιηθεί με τελευταία. Την μονιμοποίηση με την έγκριση των θεσμών της μείωσης του φόρου εισοδήματος από το 24 στο 22%. Έχουμε ακόμα μια σειρά από εκκρεμότητες, προσωρινά μέτρα όπως η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης που θέλουμε προφανώς να τα μονιμοποιήσουμε, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τη συνολική πορεία της οικονομίας, τους επόμενους μήνες και προφανώς τα επόμενα χρόνια. Είμαι όμως αισιόδοξος. Οι ενδείξεις για τους ρυθμούς ανάπτυξης είναι πολύ καλές. Εξακολουθούμε και σήμερα ακόμα να εμένουμε στην πρόβλεψή μας ότι η ανάπτυξη του 2021 θα είναι 3,6%. Θα την αναθεωρήσουμε προς τα πάνω μόνο όταν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Προτιμούμε να είμαστε συντηρητικοί παρά υπερφύαλοι και νομίζω ότι αυτή η πολιτική συνολικά έχει δικαιωθεί. Ωραία. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συνεχίσω να σας το υπενθυμίζω σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή τα δημοσιονομικά θα επιτρέψουν και θα πραγματοποιηθεί αυτή η μείωση. Να μιλήσουμε λίγο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλη η χώρα, όχι μόνο ο τουρισμός, όλη η οικονομία προσδοκά ότι η ατυχής αυτή, η άσχημη συγκυρία της πανδημίας γέννησε μια τεράστια ευκαιρία. Χρήματα τα οποία θα έρθουν ως επενδύσεις στη χώρα, τα οποία πραγματικά μπορεί να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της χώρας σε πάρα πολλούς τομείς. Εμείς, επειδή μιλούσαμε για αλλαγή του τουριστικού μοντέλου και για αλλαγή του τουρισμού έτσι όπως τον είχαμε βιώσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, πριν ακόμα από την πανδημία, θυμάστε ότι αρχές του 2020 σας είχαμε πει ότι ετοιμάζουμε μία μελέτη με εμβληματικά έργα υποδομών σε όλη τη χώρα, που θεωρούσαμε την εποχή εκείνη ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν
την εξέλιξη του τουρισμού μας, την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος. Γιατί πραγματικά η διαχείριση των προορισμών είναι πλέον αυτό που είναι το α και το ω, αν θες να είσαι πρωταγωνιστής στην παγκόσμια τουριστική σκηνή. Τελικά ήρθε η πανδημία, δεν σταματήσαμε την μελέτη αυτή, την οποία την υποβάλαμε το Σεπτέμβριο. Μάλιστα την έχουμε υποβάλει και στο κύριο Σκυλακάκη, με σκοπό να λειτουργήσει υποβοηθητικά στην πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης, μιας και οι υποδομές αυτές δεν αφορούν μόνο τον τουρισμό, αφορούν την οικονομία ολόκληρων περιοχών. Θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας για το Ταμείο Ανάκαμψη και τον τρόπο που εσείς οραματίζεστε να βοηθήσει και την οικονομία και τη χώρα, αλλά και τον τουρισμό. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία μοναδική ευκαιρία, όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά για την Ευρώπη συνολικά. Και ήταν μία τολμηρή πρόταση, η οποία κατατέθηκε από κάποιους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων πέρυσι τον Μάρτιο και έπρεπε να ξεπεράσουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες και προκαταλήψεις για να φτάσουμε στο σημείο να γίνει πράξη. Χρειάστηκαν 5 μέρες συνεχούς διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουλίου για να πιστούν και οι καχύποπτες χώρες ότι έπρεπε να κάνουν αυτό το τολμηρό βήμα, να δανειστεί δηλαδή η Ευρώπη σε υπερεθνικό επίπεδο, η Κομισιόν συγκεκριμένα, με εγγύησεις των κρατών μελών, και στη συνέχεια να υποστηρίξει όλα τα κράτη-μέλη μέσα από ένα πλέγμα απευθείας επιχορηγήσεων αλλά και φτηνού δανεισμού. Και η Ελλάδα φυσικά είναι από τις πολύ ωφελημένες χώρες, έχοντας να εισπράξει τα επόμενα χρόνια σχεδόν 32 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 19 δισεκατομμύρια είναι επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο ποσό είναι χαμηλό το καδάνια που θα κατευθυνθούν πρωτίστως προς επιχειρήσεις. Και είμαι επίσης πολύ ικανοποιημένος ότι η Ελλάδα ήταν μία από τις πρώτες χώρες της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε. Η πρόεδρος της Επιτροπής ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και χαιρετίστηκε το σχέδιο και για την λεπτομέρειά του και για την συνοχή του και για τη συμμόρφωσή του με κεντρικούς ευρωπαϊκούς στόχους. Εν προκειμένου, την πράσινη μετάβαση και το ψηφιακό άλμα το οποίο πρέπει να κάνουμε ως χώρα και ως Ευρώπη. Και προφανώς, αυτή η ευκαιρία δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να πάει αναξιοποιητή. Γνωρίζετε τις βασικές δράσεις του προγράμματος. Έχουμε και πολύ συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία αφορούν τον τουρισμό. Έχουμε όμως και οριζόντιες δράσεις που θα ωφελήσουν συνολικά την επιχειρηματικότητα, μεγάλη, μικρή, μεσαία, αλλά και τις υποδομές στην πατρίδα μας. Σε αυτά τα ποσά θα πρέπει να προσθέσετε και τους πόρους του επόμενου ΕΣΠΑ, το οποίο και αυτό διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτιμώ ότι πάλι θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα μπορέσει να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή έγκριση. Δημιουργείται δηλαδή ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για να καλύψουμε το επενδυτικό κενό το οποίο ταλάνιζε την ελληνική οικονομία εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. Και προφανώς θέλουμε ο κλάδος του τουρισμού να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση. Υπό βέβαια κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η βιωσιμότητα, η συμμόρφωση με το πλαίσιο βιωσιμότητας των SDGs είναι πια μια διαπραγμάτευτη προϋπόθεση. Η προστασία του περιβάλλοντος και ο τουρισμός πηγαίνουν χέρι-χέρι σε βαθμό τέτοιο που οτιδήποτε άλλο θα υπονόμευε το ίδιο το τουριστικό μας προϊόν. Και πιστεύω επίσης ότι η πανδημία άλλαξε πολλά πράγματα, δεν τα άλλαξε όλα, αλλά σίγουρα έφερε πιο μπροστά την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Έκανε, κατά την άποψή μου, πιο σημαντική την έννοια της μοναδικής εμπειρίας. Μας υποχρεώνει ουσιαστικά να ανακατευθύνουμε το τουριστικό μας προϊόν προς κατευθύνσεις που ήδη ως ΕΤΕ αλλά και η ελληνική πολιτεία έχουμε προδιαγράψει σε αδρές γραμμές. Κατά συνέπεια, αυτή η τάση μαζί με την τάση της ψηφιοποίησης είναι δύο τάσεις που θα υποστηριχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και βέβαια θα πρέπει να υλοποιηθούν τελικά και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, οι οποίες θα κληθούν το επόμενο διάστημα να κάνουν σημαντικές επενδύσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Και προφανώς, βέβαια,
και οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν από την ελληνική πολιτεία, εκεί θα κατατείνουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός τουρισμός ήδη από φέτος ωφελείται από μια σημαντικότατη επένδυση, η οποία ξεκίνησε πριν από χρόνια, πάλι από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αναφέρομαι στην αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων που έχει ολοκληρωθεί φέτος και που παρουσιάζει πια με τελείως διαφορετική εικόνα για τα αεροδρόμια μας, τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα μας. Άρα, το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις δημόσιες πολιτικές που θα ασκήσουμε, μεγάλη ευκαιρία και για τις επιχειρήσεις ως προς την πρόσβαση που θα έχουν σε φτηνό δανεισμό. Πάλι τονίζω υπό την προϋπόθεση ότι θα είμαστε συνεπείς με μια στρατηγική την οποία θα χαράξουμε, η οποία θα έχει ως στόχο αυτά τα οποία έχουμε πει πολλές φορές, τη διαφοροποίηση του τουριστικού μας προϊόντος, την αναβάθμισή του, την επέκταση της τουριστικής περίοδου, την ανάδειξη του χειμερινού μας τουρισμού, την δυνατότητα να περνάνε επισκέπτες περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο για ψυχαγωγία, αλλά ενδεχομένως για δουλειά. Αυτή είναι μια τάση η οποία θα επιταχυνθεί από την πανδημία και συνδέεται προφανώς και με τον κλάδο του τουρισμού. Αυτές είναι τάσεις τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε και τώρα είμαστε στην κατάλληλη θέση να το κάνουμε. Αυτό το οποίο αποκαλούμε στα αγγλικά soft power, η ήπια ισχύς της χώρας μας, νομίζω ότι τον τελευταίο χρόνο είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη. Και ως αποτέλεσμα της διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και επειδή πιστεύω ότι αναγνωρίζεται η συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης, τώρα είναι η συγκυρία και τώρα πρέπει να τολμήσουμε να βάλουμε το τουριστικό μας προϊόν σε βάσεις στέρεες για την επόμενη δεκαετία, αναγνωρίζοντας με ειλικρίνεια ποιες είναι αυτές οι μεγάλες τάσεις, τις οποίες όχι απλά δεν μπορούμε να πολεμήσουμε, αλλά πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Πιάνομαι λίγο από την τελευταία σας αναφορά και θέλω να ξανατονίσω πόσο σημαντικές θεωρούμε στον ΣΕΤΕ τις συνέργειες. Άλλωστε, ο τρόπος που θα κατευθυνθούν και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης προϋποθέτουν ΣΔΙΤ, προϋποθέτουν συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Άρα αυτό δείχνει και την πορεία προς το μέλλον. Και θέλω να επανέλθω σε ένα διαχρονικό, αν θέλετε, θα το έλεγα αίτημα, θα το έλεγα επιθυμία του ιδιωτικού τομέα, του ΣΕΤΕ, για σύμπραξη του ΣΕΤΕ, της Marketing Greece, με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, την περασμένη δεκαετία, προ-2010 δηλαδή, προ-δημοσιονομικής κρίσης, φαινόταν ουτοπικό και ήταν μόνο σε επίπεδο ρητορικής. Δεν υπήρχε σχεδόν καμία συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Η δημοσιονομική κρίση λειτουργήσε την εποχή εκείνη σαν έτσι, η θριαλίδα που επέτρεψε να έρθει πιο κοντά ο ιδιωτικός με τον δημόσιο τομέα και ειδικά από τη στιγμή που έγινε ο ΣΕΤΕ κοινωνικός εταίρος και μετά, το 2013, και δημιουργήθηκε και η Marketing Greece, επιτεύχθηκαν συνέργειες, όχι σε συστηματική βάση. Από την άλλη, δεν θα τις έλεγα και ευκαιριακές. Έγιναν προσπάθειες να έρθει κοντά ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας. Συνέβη το 2015, με το καλοκαίρι εκείνο το τρομερό, με το κλείσιμο των τραπεζών και τα όσα συνέβαιναν στη χώρα μας, που η Marketing Greece βγήκε μπροστά και βοήθησε τότε τον ΕΟΤ στην καμπάνια που επιχείρησε να κάνει για τη χώρα. Ξαναέγινε το 2018 και έγινε και πέρσι το καλοκαίρι, σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και στη δύσκολη συγκυρία. Μάλιστα και με την δική σας, όχι απλώς έγκριση, αλλά βγήκατε ο ίδιος μπροστά και την επικροτήσατε και την επιβραβεύσατε αυτή τη συνεργασία και νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ στο ξεκίνημα της δύσκολης περσινής χρονιάς, γιατί έπιασε ένα μήνυμα ενσυναίσθησης το οποίο ακούστηκε στο εξωτερικό. Νομίζω ότι έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες η συνεργασία αυτή να γίνει πιο συστηματική και νομίζω ότι πρέπει πλέον να εξεταστεί και η πιθανότητα και θεσμικής θωράκισης μιας τέτοιας συνεργασίας. Αυτό είναι κάτι που θα το εξετάζατε. Η απάντηση είναι ναι.
Έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαζόμαστε παραγωγικά, να λάβουμε υπόψη τις απόψεις του κλάδου του τουρισμού, που εξάλλου θεωρώ ότι ξέρει καλύτερα από εμάς πώς να προβληθεί στο εξωτερικό. Υπάρχουν δυνατότητες να θεσμοθετήσουμε αυτήν την συνεργασία με έναν τρόπο πιο μόνιμο και πιο σταθερό. Θέλω επίσης να σας πω ότι πριν την πανδημία είχαμε ξεκινήσει μια μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα δημιουργική προσπάθεια να ξανασκεφτούμε συνολικά το brand της χώρας. Αυτή η προσπάθεια λόγω της πανδημίας σταμάτησε, όμως το 2022 θα είναι η χρονιά όπου θα ξαναπιάσουμε το νήμα και θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε την καινούρια εικόνα της χώρας, κάτω από την οποία θα θέλαμε να υπάρχει μία ομοιομορφία όλων εκείνων των κλάδων, που με κάποιο τρόπο είναι εντός εισαγωγικών εξαρτημένη από το brand Ελλάδα. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα αυτών. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν πολύ μεγάλη δυναμική συχνά και με το αζημίωτο, και η ίδια η διαφήμιση, η προβολή της χώρας αλλάζει χαρακτήρα. Ποιος θα το φανταζόταν, παραδείγματος χάρη, ότι αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα, μια επίδειξη μόδας ενός κορυφαίου οίκου στην Αθήνα θα μπορούσε να έχει σχεδόν 100 εκατομμύρια views στο διαδίκτυο, να διαφημιστεί η χώρα με σεβασμό στην πολιτιστική μας παράδοση και με ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Άρα, οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας είναι πολλοί για μια πιο ουσιαστική συνεργασία. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι ο χρόνος τον οποίο ως κυβέρνηση πια, ως ελληνική πολιτεία, ως ελληνική δημοκρατία, θα παρουσιάσουμε τη νέα ταυτότητα της χώρας, η οποία προφανώς και θα έχει, πιστεύουμε, πολύ θετικές επιπτώσεις και στο branding και στο marketing του τουριστικού μας προϊόντος. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, να μετρήσει κανείς την αξία, τα χρήματα μάλλον, που θα έπρεπε να επενδύσει για να αγοράσει αυτόν τον διαφημιστικό χρόνο που είχαμε δωρεάν από την προχθεσινή επίδειξη του Dior στην Αθήνα. Νομίζω το ποσό θα μας εντυπωσίασε. Τι θα έπρεπε να πληρώσουμε για να αγοράσουμε αυτή την προβολή που τύχαμε. Θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι μελλοντικό και κάτι οραματικό. Ο τουρισμός αλλάζει. Ο τουρισμός, εμείς τον ΣΕΤΕ, κάναμε προσπάθειες εδώ και χρόνια να τον αλλάξουμε. Βλέπαμε ότι φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο που θα αρχίσαμε να μιλάμε πλέον για κορεσμένες περιοχές. Υπήρχαν περιοχές οι οποίες είχαν αρχίσει να εξαντλούν τις δυνατότητές τους, ειδικά συμπυκνώνοντας την τουριστική κίνηση στους 3-4 μήνες του καλοκαιριού. Μιλούσαμε πολύ τα τελευταία χρόνια για διασύνδεση με άλλους τομείς και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε με τον πολιτισμό και με την τελευταία σας αναφορά ότι αρχίζει πλέον να γκρεμίζονται στερεότυπα και αρχίζουμε να βλέπουμε το πόσο πολύ αλληλένδετος και διασυνδεμένος είναι ο πολιτισμός με τον τουρισμό και πόσο μπορεί να ωφεληθεί ο ένας από τον άλλον. Κάτι το οποίο ήταν αυταπόδεικτο, αλλά στο παρελθόν αρνούμασταν να το δούμε. Η δημοσιονομική κρίση επίσης οδήγησε πάρα πολύ και στην διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα. Σε πρώτη φάση, χωρίς να γίνει κάτι συγκεκριμένο, απλά από τις πρωτοβουλίες κυρίως νεαρών ανθρώπων, οι οποίοι επιστρέφοντας πολλές φορές στους τόπους καταγωγής τους και ψάχνοντας τις ανάγκες προϊόντων στο εξωτερικό, τι έχει ζήτηση, τι θεωρείται πρωτοπόρο, προχωρήσαν σε δημιουργία προϊόντων, καλλιεργειών πρωτοπόρων, προχωρήσαν σε ουσιαστικά εξέλιξη των προϊόντων με πολύ σωστό πακετάρισμα και σωστό branding και άρχισε να φαίνεται αυτή η διασύνδεση. Έχουμε δει λοιπόν πράγματα να αλλάζουν. Τώρα με την πανδημία, που πρέπει τα πράγματα να γίνουν πολύ γρηγορότερα και με την
προοπτική της βελτίωσης των υποδομών σε όλη τη χώρα, κάτι το οποίο θα βελτιώσει πάρα πολύ τους προορισμούς μας σε πολλά επίπεδα, θα τους κάνει πολύ πιο φιλικούς, όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους κατοίκους τους. Ευελπιστούμε λοιπόν να πάμε στην επόμενη μέρα, να πάμε στον τουρισμό της επόμενης δεκαετίας, ένα τουριστικό προϊόν που θα βασίζεται περισσότερο στην εμπειρία του επισκέπτη, ο οποίος επισκέπτης μετά από την πανδημία πλέον αρχίζει να βλέπει και αυτός διαφορετικά τα πράγματα, αρχίζει πλέον να θέλει να ξεφύγει από το μαζικό, να πηγαίνει σε πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες, να κυνηγάει πλέον την εμπειρία. Αυτό λοιπόν μας βάζει σε πάρα πολύ σκέψη για το να συγκροτήσουμε πλέον το όραμά μας, να το συγκροτήσουμε σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο, σε βήματα πλέον που θα μας οδηγήσουν στην επόμενη μέρα, στον τουρισμό της επόμενης δεκαετίας. Και θα ήθελα έτσι κλείνοντας να ακούσουμε και το δικό σας όραμα, πώς οραματίζεστε αυτή την εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού που το 2019 φαίνεται να έφτασε σε ένα ταβάνι με 33 εκατομμύρια αφίξεις και 19 περίπου δισεκατομμύρια άμεσα έσοδα. Πώς θα ξαναπάμε εκεί και πώς θα ξαναπάμε και ψηλότερα, γιατί μπορεί να πάμε ψηλότερα, Πρόεδρε, μόνο αν απλώσουμε αυτόν τον κόσμο και αυτή την κίνηση σε μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς, με νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Θα θέλαμε νομίζω να ακούσουμε το όραμά σας. Τα είπατε όλα. Ο τουρισμός θα είναι πολύ περισσότερο μια συνολική εμπειρία. Η Ελλάδα έχει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό, όχι μόνο ως προς την ομορφιά του φυσικού της περιβάλλοντος, ως προς την πολύ πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ως προς το μοναδικό της φαγητό, ως προς την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, το φως της, την αίσθηση της χαράς και της ευτυχίας που παίρνει κανείς επισκεπτόμενος στην πατρίδα μας, το χαμόγελο των Ελλήνων όταν επισκέπτονται, όταν προς τους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο όμως πρέπει να το συνθέσουμε με έναν τρόπο που θα έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Μιλάω εδώ και πολλά χρόνια για τις συνέργειες με τον πολιτισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα και τώρα έχουμε την ευκαιρία πολλές από αυτές τις συνέργειες να τις κάνουμε πράξη. Είναι αδιανόητα χαμηλός ο αριθμός των επισκεπτών μας οι οποίοι επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται πρωτίστως για τον πολιτισμό μας και όχι μόνο για τις όμορφες παραλίες μας το καλοκαίρι. Αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα προφανώς να διευρύνουμε την τουριστική μας περίοδο. Και βέβαια ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα στην συνολική εμπειρία. Χρειάζεται όμως και τη δικιά σας συνεργασία. Εσείς είστε οι πρώτοι οι οποίοι προμηθεύεστε προϊόντα και προφανώς ο επισκέπτης προτιμάει πάντα να τρώει ελληνικά προϊόντα και όχι εισαγόμενα. Εσείς από μόνοι σας έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αγορές καινούριων προϊόντων και να εντάξετε την ελληνική αγροδιατροφή μέσα στο δικό σας τουριστικό προϊόν. Θα πρέπει να ξεφύγουμε πια από την τυραννία των αφίξεων. Ο επισκέπτης, ο οποίος αφήνει ελάχιστα χρήματα, έχει το ίδιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα με τον επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να αφήνει 10 φορές, 50 φορές, 100 φορές τα ίδια χρήματα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί ως προς τη διαχείριση των προορισμών, οι οποίοι δείχνουν έντονα στοιχεία κορεσμού. Και εκεί, αν χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις για να προστατεύσουμε αυτούς τους προορισμούς, θα πρέπει να το κάνουμε. Γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι προορισμοί. Γνωρίζουμε ότι μαζί με το Υπουργείο έχουμε βάλει σε πρώτη προτεραιότητα τους οργανισμούς διαχείρισης των ευαίσθητων προορισμών, οι οποίοι είναι και εμβληματικοί προορισμοί για τον ελληνικό τουρισμό. Και είναι βέβαιο ότι παγκοσμίως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν πάρα πολλά λεφτά για μοναδικές εμπειρίες, τις οποίες η χώρα μας μπορεί να τις προσφέρει, μπορεί να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, μπορεί να δώσει ευκαιρίες σε παιδιά, κυρίως στην περιφέρεια, να κάνουν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία θα φανταζόντουσαν ότι θα έκαναν και να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στα πλαίσια πάντα της μοναδικής εμπειρίας. Και νομίζω ότι εκεί είναι και η μεγάλη προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι οι υπεραξίες τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε. Και προφανώς προς τα εκεί ήδη στρέφεται η αγορά, χωρίς σε καμία περίπτωση να παραγνωρίζουμε αυτό το οποίο αποκαλούμε μαζικό
τουρισμό που θα εξακολουθεί να παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά αν θέλουμε να δούμε από πού θα έρθει η ανάπτυξη, και τονίζω η ανάπτυξη όχι με όρους αριθμού επισκεπτών, αλλά με όρους προστιθέμενης αξίας, η ανάπτυξη θα έρθει από τέτοιες μοναδικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να προσφέρονται όλο το χρόνο. Θεωρώ τεράστιο, ανεκμετάλλευτο πλούτο της χώρας μας, τα βουνά μας, και το δυναμικό το οποίο αυτά μπορεί να προσφέρουν, ειδικά τον χειμώνα. Άμα δείτε, παραδείγματος χάρη, αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, την αγορά της χιονοδρομίας, η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά δεν είναι πια η χιονοδρομία η οποία γίνεται εντός των οργανωμένων τουριστικών θερέτρων, αλλά η ελεύθερη χιονοδρομία στο βουνό. Οι δυνατότητες της χώρας μας σε αυτό μόνο το τομέα είναι ατελείωτες, και ανέφερα ένα μόνο μικρό υποσύνολο από μια σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε για να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο, να αναδείξουμε τις πόλεις μας ως προορισμού στα Σαββατοκύριακα, να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τον πολιτισμό μας. Και όταν αναφέρομαι στον πολιτισμό, δεν αναφέρομαι μόνο στον κλασικό πολιτισμό, αναφέρομαι στον σύγχρονο πολιτισμό, αναφέρομαι στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, στην χειροτεχνία μας, σε όλα αυτά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον επισκέπτη να έρθει σε επαφή με κάτι μοναδικό. Αυτή τη μοναδικότητα πρέπει να προφυλάξουμε, αυτή τη μοναδικότητα πρέπει να αναδείξουμε, και αυτή η μοναδικότητα κρύβεται με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, όχι μόνο στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό λοιπόν είναι για μένα το όραμά μου για τον τουρισμό, να είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία τέτοια που όποιος έχετε στην Ελλάδα να πει ότι αυτές ήταν οι καλύτερες διακοπές που πέρασα ποτέ και θέλω να ξαναγυρίσω και να το πω και σε όλους τους φίλους μου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ σήμερα, αλλά και μία ακόμα φορά για τον τρόπο που όλους αυτούς τους 14 μήνες διαχειριστήκατε όλα όσα σας θέσαμε, με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Ελπίζω του χρόνου να βρεθούμε στο φυσικό μας χώρο των Γενικών Συνελεύσεων, με όλο τον κόσμο του τουρισμού, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ζέστη, με το air condition μας, και να είμαστε σε θέση να μιλάμε πλέον για την αρχή της νέας ανάκαμψης του ελληνικού τουρισμού. Σίγουρα η παρουσία σε εξωτερικό χώρο είχε χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επομένως, ίσως πρέπει να σκεφτούμε και του χρόνου να την μονιμοποιήσουμε. Και από τον αριθμό. Έστω και αν είχε λίγο ζέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Θα δώσουμε λίγο χρόνο για την αποχώρηση του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Thank you.
Thank you.
Αν κάποιος τα απελευθερώσει. Τα κάνει σύγχρονες επενδύσεις που σέβονται το περιβάλλον. Τα βάλει να δουλέψουν σε φιλόδοξα έργα. Τα χρήματα κινούν τον κόσμο αν δεν παραμείνουν χρήματα. Αν γίνουν πραγματική στήριξη για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Γιατί για εμάς τη Eurobank τα χρήματα κινούν τον κόσμο μόνο όταν μας πηγαίνουν όλους μπροστά. Παρακαλώ, ας μαζευτούμε πάλι. Πάρτε τις θέσεις σας. Παρακαλώ, πάρτε τις θέσεις σας. Να καλέσουμε στο σημείο αυτό τον πρόεδρο της Aegean, κύριο Ευτύχιο Βασιλάκη. Καλησπέρα. Νομίζω ότι με χειροκροτάτε για να μιλήσω γρήγορα και να πάτε σπίτι γιατί κάνει ζέστη. Άρα θα ανταποκριθώ. Λοιπόν, νομίζω ότι η περσινή χρονιά και η φετινή ήταν και είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους μας. Σίγουρα αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε κάπως καλύτερα, γιατί νομίζουμε ότι φτάνουμε ίσως προς την έξοδο από αυτό το πρόβλημα. Όμως νομίζω ότι οφείλουμε να θυμόμαστε μερικά από τα πράγματα τα οποία και ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος είπανε πριν από λίγο. Καλό είναι να μην ξεγελιόμαστε. Καλό είναι να κρατάμε δυνάμεις για κάποια ενδεχόμενα αρνητικά. Καλό είναι να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία αυτή για να ξαναφτιάχνουμε το μαγαζί μας όσο μπορούμε πιο σωστά και να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε και τις προτεραιότητες, τις ανάγκες
των επόμενων ετών, των επόμενων μηνών, που σίγουρα είναι πιο ποιοτικές, σίγουρα πρέπει να είναι πιο δημιουργικές, σίγουρα πρέπει να φέρουν, όπως όλοι ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο έντονο, και για τους λόγους του sustainability, της κλιματικής αλλαγής, της υποστήριξης στο πώς προχωράμε μπροστά με έναν τρόπο πιο βιώσιμο για όλους. Ναι, ξανά πολλούς ανθρώπους, αλλά παράλληλα με πολύ πιο ποιοτικό προϊόν, ώστε και το αποτύπωμα να έχει μεγαλύτερο αποτέλεσμα, μεγαλύτερη αξία οικονομική για κάθε μικρή κίνηση που γίνεται. Όσον αφορά την Aegean, η Aegean, όπως κάθε αεροπορική σε αυτή την Ήπειρο και σε αυτόν τον πλανήτη, πέρασε με πολύ μεγάλη ευκολία, το λέω αυτό, τους χειρότερους 18 μήνες της ζωής της. Όμως, παρόλα αυτά, μπόρεσε όχι μόνο να αντέξει, αλλά να πείσει τους μετόχους της να ξαναεπενδύσουν σε αυτήν, γιατί κατάφερε να περάσει όλη την κρίση χωρίς να δεχτεί ενίσχυση ούτε από τους μετόχους ακόμη, ούτε από το ελληνικό δημόσιο. Μόλις κατάφερε πρώτο μήνα να ισορροπήσει σε επίπεδο ταμιακό, τον Απρίλιο, το Μάιο έγινε η αύξηση και τώρα μετά την αύξηση περιμένουμε, όπως είναι συμφωνημένο, τη στήριξη του ελληνικού δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε φτιάξει ένα μαγαζί με αντοχές. Ξέραμε ότι είναι ένα μαγαζί, μια εταιρεία με ποιότητα, μια εταιρεία που έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος που πιστεύω ότι υποστηρίζει και υπηρετεί τη χώρα. Και έτσι πιστεύω ότι και η επένδυση των εργαζομένων που εξακολουθούν κάθε μέρα και στηρίζουν με την προσπάθειά τους και που και αυτοί βεβαίως υπέστησαν θυσίες και περικοπές μέσα αυτό το διάστημα. Και η επένδυση των μετόχων, η οποία πρόσφατα έγινε, αλλά και η επένδυση του κράτους που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, είναι επενδύσεις πραγματικά αποδοτικές, γιατί σε ένα μόνο χρόνο η Aegean μπορεί να επιστρέψει σε όλες αυτές τις κατηγορίες πολλαπλάσια από αυτά τα οποία δέχτηκε. Αρκεί να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε για άλλη μια φορά στις νέες συνθήκες, να υποστηρίξουμε για άλλη μια φορά την ανάπτυξη όλης της Ελλάδας. Και βέβαια έχουμε διασφαλίσει τη δυνατότητα να συνεχίσει η μεγάλη επένδυση που ξεκινήσαμε αρχές του 20. Του χρόνου ξεκινάμε και πάλι να δεχόμαστε 8 αεροπλάνα, την επόμενη χρονιά πάνω από 10. Άρα η μεγάλη επένδυση συνεχίζεται, η ανάπτυξη του προϊόντος και του δικτύου θα συνεχιστεί και κυρίως η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας όλο και πιο συνεκτικής, πιο αποτελεσματικής ομάδας, η οποία θα οδηγήσει την εταιρεία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη βελτίωση των υπηρεσιών που έχει ανάγκη η Ελλάδα αλλά και ο ανταγωνισμός, είναι μαζί μας και θα μπορέσουμε να το φέρουμε και αυτό εις πέρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι έχουν στηρίξει την εταιρεία το τελευταίο διάστημα και αυτοί είναι σε πολλές κατηγορίες του ελληνικού τουρισμού και όχι μόνο του ελληνικού τουρισμού. Το κράτος και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση για την ευθύτητα στη συζήτηση που είχαμε μαζί τους και την στήριξη την οποία έδωσαν, η οποία είναι λογισμένη, αλλά δίκαιη και αναγκαία και όπως είπα θα είναι μια επένδυση. Και από εκεί ύστερα να ξεποσχεθώ άλλη μια φορά σε όλους ότι το αποτύπωμα της εταιρείας στη χώρα θα συνεχίσει να μεγαλώνει, ενώ το κλιματικό της αποτύπωμα θα συνεχίσει να μειώνεται με την επένδυση που κάνουμε στα νέα αεροπλάνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλούμε τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι είναι πολύ ευχάριστο που η φετινή ετήσια συνέλευση του ΣΕΤΕ διεξάγεται σε ένα διαφορετικό κλίμα από αυτό που είχαμε πέρσι και νομίζω ότι ήταν πασιφανές αυτό και από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση του Προέδρου με τον Πρωθυπουργό. Νομίζω ότι έχουμε αφήσει πίσω το 2020, όταν είχαμε ένα δυνατό τσουνάμι να χτυπάει τις μεταφορές, να χτυπάει τον τουρισμό, σχεδόν μηδενίζοντας, χωρίς καμία προειδοποίηση, μια ολόκληρη σεζόν. Όλοι συμφωνούμε ότι ο ΣΕΤΕ αποκρίθηκε πλήρως στις ακραίες συνθήκες που βίωσε ο κλάδος, και νομίζω ότι και εμείς ως τράπεζα, ως Eurobank, ειδικά για τον κλάδο αυτό, αποδείξαμε ότι εννοούμε αυτό που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι είμαστε η τράπεζα του ελληνικού τουρισμού. Σήμερα υπάρχει σίγουρα η ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της χρονιάς, αλλά σίγουρα αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
Όλοι γνωρίζαμε ότι η επιστροφή στα μεγέθη του 2019 θα ήταν κάτι που θα απαιτούσε χρόνο και κόπο. Όμως οι προοπτικές διαγράφονται σήμερα πολύ καλύτερες. Η ανάκαμψη των οικονομιών αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις και αυτό ισχύει και για τη δική μας οικονομία, ιδιαίτερα μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, όπου η ύφεση ήταν πολύ μικρότερη από αυτό που αρχικά είχε εκτιμηθεί. Και ο κλάδος του τουρισμού αναμένεται να έχει σημαντικά μεγαλύτερα έσοδα από ό,τι το 2020. Ελπίζω ότι και η δική μας τάση με την αναστολή χρεολυσίων που ανακοινώσαμε πέρσι για όλο το 2020 και για το σύνολο του 2021 και τον ξενοδοχειακό τομέα, πολιτική που στη συνέχεια υιοθέτησε το σύνολο του τραπεζικού τομέα, συνέβαλε ώστε να επανεκκινήσουν ευκολότερα οι επιχειρήσεις του κλάδου. Η ανάκαμψη του τουρισμού αποτελεί μία από τις συνιστώσεις για την ανάπτυξη στη χώρα μας, αλλά όχι τη μόνη. Η χώρα μας θα αρχίσει σε λίγους μήνες, μέσα στο 2021, να υποφελείται από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός. Ποτέ στο παρελθόν η χώρα δεν είχε στη διάθεσή της τέτοιο ύψος ευρωπαϊκών πόρων, που αυτή τη φορά θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις και όχι σε κατανάλωση όπως το παρελθόν, έτσι ώστε να κάνουμε μια πραγματική μεταμόρφωση του παραγωγικού μας μοντέλου. Ως αποτέλεσμα, η πρόκληση για την οικονομία μας δεν είναι πλέον η εξέβρεση κεφαλαίων, αλλά η εκκίνηση αρκετών επενδυτικών πλάνων ικανών να απορροφήσουν τους διαθέσιμους πόρους. Κατεξοχήν αυτό ισχύει για τα δάνεια του Ταμείου, περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μοχλευτούν με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, δημιουργώντας μία περίμετρο επενδύσεων περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τράπεζες στο σχεδιασμό αυτό έχουν κεντρικό ρόλο και η Eurobank είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους πελάτες της σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά την άποψή μου, για τον ελληνικό τουρισμό εδώ υπάρχει μία μεγάλη ευκαιρία. Οι προδιαγραφές του Ταμείου Ανάκαμψης θέτουν συγκεκριμένα κριτήρια, 5 κριτήρια, για να είναι επιλέξιμη μία επένδυση. Ανάμεσα στα κριτήρια αυτά, 3 αφορούν άμεσα τον τουρισμό. Είναι η εξωστρέφεια, η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και η συμβολή στο πέρασμα της οικονομίας στην ψηφιακή εποχή. Οι επενδύσεις στον τουρισμό είναι εξορισμού εξωστρεφής και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για αναβάθμιση υπαρχουσών τουριστικών υποδομών και πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων, άμεσα προσανατολισμένες στη βιωσιμότητα και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Κριτήρια που πλέον βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα των πελατών μας, ειδικά εκείνων που ανήκουν σε υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες. Τέλος, η ανάγκη για τεχνολογική αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων είναι φανερή σε μια εποχή στην οποία τα πάντα γίνονται ψηφιακά. Συνολικά, λοιπόν, είμαστε σε μια θετική διάθεση, στην έναρξη ενός ανωδικού κύκλου που αναμένεται και ισχυρός και αναμένεται να έχει διάρκεια. Ήδη στη Eurobank έχουμε συγκροτήσει μια ειδική ομάδα στελεχών με κατάρτιση και εμπειρία για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και βέβαια, όπως γνωρίζετε, έχουμε και την κορυφαία εξειδικευμένη μονάδα, ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού. Βλέπουμε με ιδιαίτερη αισιοδοξία το μέλλον και ετοιμαζόμαστε ήδη για να συνεργαστούμε για άλλη μια φορά μαζί σας, ώστε ο ελληνικός τουρισμός να πετύχει ακόμα περισσότερα, στηρίζοντας την ευημερία της χώρας γενικά, αλλά και των τοπικών κοινωνιών ειδικότερα. Καλή συνέχεια, λοιπόν, και καλή επιτυχία. Ο κύριος Γρηγόρης Χριστόπουλος, Chief Commercial Officer, Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τον Όμιλο ΟΤΕ σε μια χρονική στιγμή που νιώθουμε όλοι ότι φεύγουμε από την κρίση της πανδημίας και οδεύουμε σε μια νέα εποχή. Αυτό για τον τουρισμό μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πριν όμως σας μιλήσω για το μέλλον,
θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα μεγάλο μάθημα που πήραμε από την υγειονομική κρίση. Οι ανάγκες που προέκυψαν από αυτή την κρίση, το lockdown και η προσπάθεια όλων να συνεχίσει όσο είναι εφικτό η καθημερινότητά μας, παντρεύτηκαν με τεχνολογίες που ευτυχώς ήταν ήδη διαθέσιμες και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Πλατφόρμες συνεργασίας που έκαναν εφικτή την τηλεεργασία και την τηλεεκπαίδευση, πολύ υψηλές ταχύτητες για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε μια ψηφιακή καθημερινότητα, εφαρμογές στο cloud για να μπορέσει να επιτευχθεί το από οπουδήποτε. Διαπιστώσαμε ότι αυτή η γεφύρωση των αναγκών μας με την τεχνολογία μας πήγε σε μια καινούργια ψηφιακή πραγματικότητα. Και αυτό δεν συνέβη μόνο στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά. Είδαμε με μεγάλη χαρά, αναφέρθηκαν πολλά παραδείγματα από τους ομιλητές προηγουμένως, από τον κύριο Πρωθυπουργό και από τον κύριο Πρόεδρο, το κράτος να ψηφιοποιείται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Η κυβέρνηση έκανε πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Να αναφέρω μόνο επιγραμματικά την άλλη συνταγογράφηση, την ψηφιακή διαδικασία εμβολιασμού, το GovGR, ως παραδείγματα ψηφιοποίησης που πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί αποτελούν υπόδειγμα έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτό σαν αφορμή, θα ήθελα να πω ότι τώρα είναι ακριβώς η ώρα, τώρα που επιτρέψτε μου να πω ότι ξαναγεννιέται ο τουρισμός μας, να γίνει το μεγάλο βήμα για τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Πάλι και ο κύριος Πρόεδρος και ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκαν πολύ σε αυτό και όλοι, και ο κύριος Καραβίας, πόσο σημαντικό είναι ως πυλώνα στρατηγικής από εδώ και πέρα. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει και εδώ να δημιουργηθεί μια γέφυρα ανάμεσα στις διαθέσιμες τεχνολογίες και τις ανάγκες του τουρισμού μας. Σημερινές ανάγκες αλλά και μελλοντικές. Με την τεχνολογία έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτά που οι ειδικοί στον τουρισμό, δηλαδή όλοι εσείς, οραματίζεστε. Αυτά που θα μας πάνε στην επόμενη δεκαετία και θα διαφοροποιήσουν το τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες της τεχνολογίας, τις έχετε ήδη ακούσει αρκετές φορές. Θα πω μόνο επιγραμματικά ότι οι περιοχές όπως Big Data, τεχνητή νοημοσύνη, Internet of Things, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και φυσικά συνδεσιμότητα με γρήγορα δίκτυα όπως το 5G και το δίκτυο οπτικών ινών θα είναι καθοριστικές τα επόμενα χρόνια. Τα δίκτυα ήταν και θα είναι ο βασικός enabler μιας τέτοιας αλλαγής. Το 5G θα παίξει ένα κορυφαίο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Με τις πολύ υψηλές ταχύτητες που θα μας δίνει, θα δούμε εφαρμογές πραγματικού χρόνου, δηλαδή real-time εφαρμογές, όπως robotics, αυτόνομα οχήματα, ιατρική από μακριά. Εφαρμογές δηλαδή που δεν υπάρχει σε αυτές καμία ανοχή στην καθυστέρηση. Γνωρίζοντας την κρισιμότητα των δικτύων και τη συνδεσιμότητα, στον ΟΤΕ δεν περικόψαμε τις επενδύσεις μας ακόμα και στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Διατηρήσαμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο στα ίδια επίπεδα με το 19 και συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε υποδομές στις υψηλές ταχύτητες. Δύο εβδομάδες πριν από το τέλος του 20, ήμασταν ο πρώτος πάροχος στην Ελλάδα που προχωρήσαμε στην εμπορική διάθεση του δικτύου 5G. Ο στόχος μας για το 2021 είναι να φτάσουμε στο 60% πληθυσμιακή κάλυψη και είμαστε περήφανοι γιατί μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να καλύψουμε πληθυσμιακά το 50% της χώρας με 29 πόλεις και νησιά. Επίσης, συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο οπτικών ινών παντού στη χώρα μας. Ήθελα να πω εδώ ότι αυτό είναι βασικό για να προσελκύσουμε τους ψηφιακούς νομάδες, ανθρώπους που θα επιλέγουν τη χώρα μας για να δουλεύουν από μακριά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Τα δίκτυα είναι το ένα συστατικό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί και εφαρμογές, όπως ήδη ανέφερα κάποιες. Πιλωτικά δοκιμάζουμε σε διάφορους τομείς, αυτή τη στιγμή εφαρμογές που βασίζονται στο 5G. Ένα παράδειγμα που σχετίζεται με τα ταξίδια είναι ένα πιλωτικό έργο που έχουμε αναπτύξει στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, υλοποιώντας ένα 5G campus network, μέσω του οποίου μπορούμε να δοκιμάσουμε εφαρμογές διαχείρισης
συμβάντων και φυσικής ασφάλειας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με μεταφορά εικόνας υψηλής ευκρίνειας σε πραγματικό χρόνο, real time, από τους χώρους των αεροδιαδρόμων στο κέντρο επιχειρήσεων. Άλλα παραδείγματα ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουμε ήδη υλοποιήσει είναι ηλεκτρονικά εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους, δωρεάν Wi-Fi σε αρκετούς από αυτούς, η ψηφιοποίηση του Μουσείου της Ακρόπολης με πλήθος εφαρμογών και διαδραστικών δράσεων. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι κρίσιμος παράγοντας είναι η ταχύτητα σε αυτό το μετασχηματισμό. Το πόσο γρήγορα θα πάμε στην επόμενη μέρα, πόσο γρήγορα θα βρεθούμε μπροστά από άλλες χώρες, αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την επιτυχία μας. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όσο γνωρίζουμε από τεχνολογία, θα είμαστε πλάι σας να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια αυτού του πυλώνα της στρατηγικής σας, στο βαθμό που μπορούμε. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ, όχι μόνο η φετινή, αλλά και οι επόμενες χρονιές που θα έρθουν, να είναι εξαιρετικά πετυχημένες για τον τουρισμό μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Στο σημείο αυτό θα ενημερωθούμε για το έργο του 2020 και τον προγραμματισμό του 2021 για το INSETE και τη Marketing Greece. Ο κύριος Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του INSETE. Κυρίες και κύριοι, λέγομαι Ηλίας Κικίλιας και είμαι ο Γενικός Διευθυντής του INSETE. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 2013, άρχισε να λειτουργεί περίπου το 2014 με πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, το Σύνδεσμο των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, τη ΧΑΤΑ, και τη ΣΕΤΚΕ, τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος. Οι άξονες δράσης του Ινστιτούτου είναι πολύ σύντομα. Πλέον έχουν γίνει η στρατηγική πληροφόρηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ο βιώσιμος τουρισμός, το ανθρώπινο δυναμικό και όλα αυτά βέβαια με στόχο την τεκμηρίωση των θέσεων και της στρατηγικής του Πατρικού Συνδέσμου του ΣΕΤΕ. Το ΣΕΤΕ αποτελείται από 4 επιχειρησιακές μονάδες, την Επιστημονική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και τη Διοικητική Διεύθυνση. Και ο βασικός του στόχος είναι να προσθέσει αξία στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους του τομέα, καθώς και στους συλλογικούς φορείς που εκπροσωπεί ο ΣΕΤΕ. Στο θέμα της στρατηγικής, στον τομέα της στρατηγικής πληροφόρησης, το INSETE έχει καταστεί πλέον ίσως ο σημαντικότερος κόμβος πληροφόρησης σχετικά με τον τουριστικό τομέα, τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, αν κρίνουμε από τις συνεχείς αναφορές διεθνών και οργανισμών των φορέων, όπως είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΣΑ, η Διεθνή Τράπεζα κλπ. Η ερευνητική δραστηριότητά μας εκτείνεται σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και στατιστικής πληροφόρησης. Από την αρχή της πανδημίας τον Απρίλιο, πέρυσι τον Απρίλιο, αρχίσαμε να δημοσιεύουμε τις αναλύσεις μας σχετικά με τα κεντρικά θέματα και τις διαφαινόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες αποδείχθηκαν εξαιρετικά ακριβείς. Εξίσου ακριβείς αποδείχθηκαν και οι αναλύσεις μας και οι προβλέψεις μας για το μέγεθος της ύφεσης της οικονομίας την περσινή χρονιά. Παράλληλα, συνεχίσαμε τις σταθερές δημοσιεύσεις μας σχετικά με τις αγορές του ερχόμενου τουρισμού, τον οδικό τουρισμό, το στατιστικό μας δελτίο, τις εξελίξεις στις χώρες, αλλά και τις εμβληματικές πλέον 13 περιφερειακές μελέτες που έχουν καταστεί σημείο αναφοράς στις κατατόπους δημόσιες αρχές. Εντός της πανδημίας επίσης ενεργοποιήσαμε το Business Intelligence, ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο ελεύθερα προσβάσιμο, με περισσότερες από 100 επιμέρους ιστοσελίδες με δεδομένα, δείκτες και διαγράμματα από περισσότερες από 20 πηγές δεδομένων. Και πριν από 2 εβδομάδες, ενεργοποιήσαμε το Recovery Tracker, ελεύθερα προσβάσιμο Taskboard, το οποίο έχει καταστεί ήδη κεντρικό σημείο αναφοράς πληροφόρησης.
Τέλος, έχουμε ήδη ολοκληρώσει την πρώτη βερσιόν ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, που περιέχει και αποτυπώνει σε πλατφόρμα Google Maps συνολικά 16.000 γεωγραφικά σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος σε 26 επιμέρους κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων χρονοαποστάσεων από αεροδρόμια, λιμάνια, καθώς και κλιματολογικά δεδομένα. Η συμβολή της πλατφόρμας αυτής στο σχεδιασμό τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα είναι σχεδόν αυτονόητη. Πριν από ένα μήνα, δώσαμε στη δημοσιότητα, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος στην ομιλία του, τον στρατηγικό οδικό χάρτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού τουρισμού. Ένα έργο που υλοποιήσαμε σε συνεργασία με την Accenture. Το δημοσιοποιήσαμε μέσω μιας διαδικτυακής εκδήλωσης και συζήτησης με τη συμμετοχή και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο έργο αυτό αναλύονται οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αλλά και οι ευκαιρίες που αναδεικνύονται, οι τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η βιομετρική, το blockchain, το cloud, το Internet of Things, το data, τα data analytics, καθώς και η εκτεταγμένη πραγματικότητα, το πώς αυτές οι τεχνολογίες διαμορφώνουν όλη αυτή την αλυσίδα αξίας που συνιστά ένα ταξίδι, προσθέτοντας σημεία επαφή σε αυτή την ταξιδιωτική αλυσίδα και κατέληξε στο να αναγνωρίσουμε 5 βασικούς πυλώνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τουριστικού κλάδου και 12 αναλυτικές δράσεις πολιτικής, τις οποίες, όπως σας είπα, τις συζητούμε ήδη με τις αρμόδιες αρχές της πολιτείας. Παράλληλα, την περίοδο αυτή, αναπτύσσουμε μία ψηφιακή πλατφόρμα εργαλειοθήκη με ψηφιακά εργαλεία, βίντεο, καλές πρακτικές, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και οδηγούς που στοχεύουν στην ανάπτυξη, στην υποστήριξη και την λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, σε ενότητες όπως είναι η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, η χρηματοοικονομική διαχείριση, οι διαδικασίες κηπιότητα, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, νέες τεχνολογίες, θέματα βιώσιμης ανάπτυξης κτλ. Τον περασμένο Δεκέμβριο δώσαμε στη δημοσιότητα τη μελέτη μας σχετικά με τις αναγκαίες επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται μια καταγραφή 84 αναλυτικών προτάσεων σε 9 κατηγορίες δημοσίων έργων που οι άμεσα ενδιαφερόμενοι του τουριστικού τομέα θεωρούν κρίσιμα για την αναβάθμιση της λειτουργίας των τουριστικών προορισμών και συνεπώς απαραίτητα για τη διατήρηση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του. Περιέχει προτάσεις για επενδύσεις σε αεροδρόμια, σε λιμάνια και μαρίνες, σε οδικό δίκτυο, έργα οδικού δικτύου, έργα υποδομών που αναφέρονται σε συγκεκριμένες εμπειρίες, όπως είναι η αξιοποίηση περιπατητικών διαδρομών και μονοπατιών, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα πολιτιστικά αξιοθέατα. Και καταλήγει επίσης, αναδεικνύονται μέσα από αυτή τη μελέτη, μια σειρά από εμβληματικά κορυφαία προτινόμενα έργα με βάση μια σαφή διαδικασία αξιολόγησης δυναμικής του τουρισμού στην περιοχή, της ωριμότητας του κάθε έργου και των αναμενόμενων ωφελιών για τη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας. Η μελέτη αυτή έχει αποσταλεί ήδη στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Αυτή την περίοδο εκπονούμε ένα μείζον έργο για τη στρατηγική του τουρισμού την τρέχουσα δεκαετία, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά με στόχο τη δημιουργία αναλυτικών σχεδίων δράσης για τις 13 περιφέρειες, καθώς και για 35 επιμέρους προορισμούς. Η ολοκλήρωση του έργου και η δημοσιοποίησή του προβλέπεται σε περίπου 4 μήνες από σήμερα. Ταυτόχρονα στο θέμα του βιώσιμου τουρισμού, πριν από λίγο καιρό ολοκληρώσαμε μια πολύ σημαντική δουλειά που αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο ξενοδοχειακό τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η δουλειά αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, την εξοικονόμηση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου και την επιλογή καλών πρακτικών, καθώς και αναλυτικά μέτρα που πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις, τόσο σε επίπεδο μονάδας, όσο και επίπεδο δημόσιας πολιτικής από τη μεριά της πολιτείας για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Επίσης, το έργο αυτό συνοδεύεται
από εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατάρτιση του προσωπικού και των επαγγελματιών. Στο εκπαιδευτικό μας έργο, παρά την πανδημία, το ΙΝΣΕΤΕ και τη χρονιά που πέρασε, διατήρησε το ρόλο του ως κεντρικός κόμβος μάθησης. Σε μεγάλο βαθμό η πανδημία λειτουργήσε ως επιταχυντής για ενέργειες που έτσι κι αλλιώς σχεδιάζαμε. Ήδη από τον Απρίλιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown και λόγω της ακύρωσης όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μας, εκπαιδευτικών, ξεκινήσαμε τα ΙΝΣΕΤΕ webinars, μια σειρά από ανοιχτά webinars εκπαιδευτικού χαρακτήρα αλλά και εξειδικευμένων συζητήσεων. Τον Οκτώβριο του 2020, όλη μας η εκπαιδευτική δραστηριότητα μεταφέρθηκε online. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή, ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και κάθε επιφύλαξή μας. 77 webinars μέχρι σήμερα, με 35 θεματολογίες, με περισσότερους από 2.500 συμμετέχοντες και διπλάσιες αιτήσεις συμμετοχής. Επίσης, συνεχίσαμε τη στρατηγική μας συνεργασία με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, το Κορνέλ, διαθέτοντας εκατοντάδες κόρσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στους επαγγελματίες του ελληνικού τουρισμού. Αλλά πάμε να ακούσουμε τους ίδιους τους συμμετέχοντες με τα δικά τους λόγια για τις εμπειρίες τους από την εκπαιδευτική πρωτοβουλία του ΙΝΣΕΤΕ. Γεια σας. Λέγομαι Μαριλίνα Φορτουλάκη. Ονομάζομαι Όλγα Τσαπανίδου. Ασπρέξη Ξενοφών. Ελιάνα Ψαλίδα. Νικολαίδου Ραλού. Ζαχάρης Δημήτρης. Πία Αλεξοπούλου. Κορναράκη Σοφία. Βίκη Σταυροπούλου. Εργάζομαι στο όμορφο νησί της Σαντορίνης. Στο στοιχείο. Αρίστης Αγορίου. Γιάννη Τσάν. Ηράκλου Κρήτης. Θεσσαλονίκη. Το ΙΝΣΕΤΕ με τα σεμινάρια του είναι για μένα συνοδοιπόρο στην επαγγελματική και προσωπική μου πορεία. Το ΙΝΣΕΤΕ μας δίνει νέες ευκαιρίες. Συνδέσατε τόσο άψογα τη θεωρία με την πράξη. Σκεφτείτε το ως ένα δώρο για τον εαυτό σας. Ανεπιφύλακτα θα το συνιστούσα. Μας καθοδήγησε στο να γίνουμε καλύτεροι επαγγελματίες. Με βοήθησε να αναπτύξω όλες τις δεξιότητες. Καταφέρατε να μας φέρετε όλους κοντά. Αισθάνομαι τυχερός που παρακολούθησε αυτό το σεμινάριο. Ανυπομονώ για το επόμενο. Δηλώνω μεγάλη φαν του ΙΝΣΕΤΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ΙΝΣΕΤΕ για αυτή την ευκαιρία που μας δόθηκε. Παρακαλώ να συνεχίσετε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, γιατί δίνουν αξία στο τουριστικό μας προϊόν. Η γνώση είναι δύναμη. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Η καινοτομία είναι συστατικό στοιχείο στο DNA μας, στο DNA του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ. Από την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά, οι εκπαιδευτικές δράσεις μας θα εμπλουτιστούν με εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε συνεργασία με ειδικούς του κλάδου. Ο συνδυασμός εκπαίδευσης με τη συμβουλευτική αποτελεί μια πρωτοβουλία που πιστεύουμε θα θέσει νέα δεδομένα και θα αναβαθμίσει το εκπαιδευτικό μας προϊόν. Και λίγους αριθμούς για το έργο μας. Κατά την περίοδο της πανδημίας, από τις αρχές του προηγούμενου έτους περίπου μέχρι σήμερα, 41 μελέτες, 193 συνολικά από την αρχή της λειτουργίας μας, 7.67 αντίστοιχα στατιστικά δελτία, πάνω από 30 πηγές δεδομένων και συμμετοχές σε πάνω από 40, σχεδόν 45 επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στον εκπαιδευτικό τομέα, 110 και συνολικά πάνω από 350 εκπαιδευτικές δράσεις και σεμινάρια, με πάνω από 200 θεματολογίες, 60 τον τελευταίο 1,5 χρόνο, πάνω από 10.000 συμμετέχοντες συνολικά μέχρι σήμερα, σχεδόν 4.000 το προηγούμενο 16μηνο, με διπλάσιες αιτήσεις συμμετοχής, που δείχνει βέβαια και τη διάθεση για γνώση των επαγγελματιών του ελληνικού τουρισμού, σχεδόν 50.000 views στο YouTube των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και σχεδόν 500 e-Cornell courses. Ταυτόχρονα, στον εκπαιδευτικό τομέα, αυτή την εποχή διεξάγεται, υλοποιείται ένα πρόγραμμα κατάρτισης χρηματοδοτημένο από ΕΣΠΑ για 1.200 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ετοιμάζεται ένα αντίστοιχο πρόγραμμα σε 5 επιμέρους ειδικότητες για 6.000 εργαζόμενους, καθώς και ένα πρόγραμμα αργότερα στον χρόνο για 2.000 ανέργους. Ταυτόχρονα, έχουμε ενεργή εμπλοκή στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και των οδηγών σπουδών, στα δημόσια ΙΕΚ, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και στον εξυγχρονισμό των αντίστοιχων επαγγελματικών προγραμμάτων. Από τη μεριά των προγραμμάτων μέχρι σήμερα δεν είναι μόνο η υλοποίηση των 8 έργων ΕΣΠΑ, αλλά και η κατάρτιση των περίπου 8.000 ανέργων. Υπό εξέλιξη βρίσκονται 9 έργα ΕΣΠΑ, 2 υπό αξιολόγηση, διεθνείς εργασίες, αλλά θέλω ιδιαίτερα να τονίσω ότι η ενεργό συμμετοχή του Ινστιτούτου στις διαδικασίες διαβούλευσης
και τεκμηρίωσης των θέσεων του ΣΕΤΕ για σχέδια νόμου, για το νέο ΕΣΠΑ κτλ., καθώς και η συνεχής υποστήριξη που προσφέρουμε στους εκπροσώπους του ΣΕΤΕ σε περιφερειακές επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας κτλ. Βέβαια, κρίσιμος παράγοντας δραστηριότητάς μας είναι η συνεργασία μας με ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Και η ιστοσελίδα, ο αριθμός των δημοσιευμάτων τα δύο προηγούμενα χρόνια έχει κινηθεί περίπου σε 17.500 δημοσιεύματα και η ιστοσελίδα του Ινστιτούτου από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 120.000 επισκέπτες, 66.000 μοναδικούς χρήστες και page views γύρω στις 350.000. Κυρίες και κύριοι, το έργο που τις βασικές πτυχές του οποίου πολύ συνοπτικά σας παρουσίασα οφείλεται στα εξαιρετικά στελέχη μας, στην ομάδα του INSETE, τις οποίες και τους οποίους σέβομαι, τιμώ και ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούμε τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Marketing Greece, κυρία Ιωάννα Δρέτα. Κυρία Δρέτα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Είναι η δεύτερη γενική μας συνέλευση που σημαδεύεται από την πανδημία. Σήμερα, έχοντας διανύσει όλοι μας μια πολύ μεγάλη διαδρομή μετά την έναρξη αυτής της περιπέτειας, γνωρίζουμε όλοι πολλά περισσότερα για τις ζωές μας, για τις δουλειές μας, για τον ελληνικό τουρισμό. Για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Για το πώς χρειάζεται να κινηθούμε για να προστατεύσουμε και να εξελίξουμε ακόμα πιο αποτελεσματικά το brand Ελλάδα. Το 2020 ήταν μια χρονιά σταθμός για το σύνολο του ελληνικού τουρισμού, αλλά και για τη Marketing Greece. Όχι μόνο κληθήκαμε, όπως όλοι άλλωστε, να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, αλλά γιατί η αξία μας, η δυναμική, η ευελιξία, τα γρήγορα αντανακλαστικά μας, πέτυχαν τους στόχους που ένα χρόνο πριν είχαμε θέσει. Να κοιτάξουμε το μέλλον, να μην φοβηθούμε την κατάσταση, να λειτουργήσουμε με ενσυναίσθηση, να αλλάξουμε τελικά τους κώδικες επικοινωνίας. Η συμβολή της Marketing Greece αναγνωρίστηκε από την πολιτεία. Κυρίως όμως αναγνωρίστηκε και είχε τη στήριξη και την αποδοχή της παγκόσμιας αγοράς. Βρεθήκαμε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Πήραμε πρωτοβουλίες, συνεργαστήκαμε στενά με όλους. Προσφέραμε τις υπηρεσίες μας, αναλάβαμε να οδηγήσουμε τον ελληνικό τουρισμό σε νέες επικοινωνιακές φόρμες. Και τελικά, ένα χρόνο μετά, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το σύνολο των δράσεών μας στέφθηκαν με επιτυχία. Κάνοντας μια γρήγορη ανασκόπηση όσων εμπνευστήκαμε, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το πόσο υπερήφανοι αισθανόμαστε για το ότι τα καταφέραμε. Διατηρώντας πάντα τις αξίες μας στην πρώτη γραμμή, επιλέξαμε τη διαφάνεια σε ό,τι κάναμε, προσφέραμε απλόχερα την τεχνογνωσία μας, παραμείναμε ομαδικοί και κάναμε σαφές το μήνυμα ότι μόνος του δεν μπορεί κανένας. Όλα αυτά από το content του Till Then Stay Safe και τη συμμετοχή μας στο Greece From Home με το αναβαθμισμένο Discover Greece, μέχρι την περίφημη καμπάνια Greek Summer is a State of Mind, η οποία μετράει ήδη 4 βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς και για την οποία όλοι στη Marketing Greece αισθανόμαστε περήφανοι. Και συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς την εξέλιξη της καμπάνιας Endless Greek Summer και στην καμπάνια του ελληνικού κοινού. Δημιουργήσαμε βίντεο, φωτογραφίες, Insta Stories που διαθέσαμε για ελεύθερη χρήση ώστε να υποστηρίξουμε τον ελληνικό τουρισμό μέσα από στοχευμένο, σύγχρονο και αισθητικά αναβαθμισμένο υλικό. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, η Marketing Greece δημιουργεί συμμαχίες και συνεργασίες με όλους. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής
της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η Aegean, η Fraport, η Eurobank και η Marketing Greece δημιούργησαν ένα δυναμικό και για πρώτη φορά τόσο διευρυμένο σχήμα συνεργασίας. Εν λόγω δράση, βραβεύτηκε πρόσφατα στα Tourism Awards ως Best Practice Στρατηγικής. Η Συμμαχία του Τουρισμού για τα Χανιά συνεχίζει για μία ακόμα χρονιά μαζί μας, ενώ η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Μυκών, ο Δήμος Σύρου, το Επιμελητήριο Λευκάδας, ο Δήμος Κεφαλονιάς αναζητούν την αρρωγή, την τεχνογνωσία και το πάθος μας για την υποστήριξη του ελληνικού τουρισμού. Συστηματικές συνεντεύξεις σε διεθνή και ελληνικά μέσα, δηλώσεις, συμμετοχές σε events είναι μέρος της εξωστρέφειάς μας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Μια ολόκληρη στρατηγική δημοσιότητας, με τη σωστή δοσολογία και τα κατάλληλα μηνύματα για τις δύσκολες ιστορικές στιγμές που περνάει ο τομέας μας. Με αυτόν τον τρόπο επικοινωνούμε τη δουλειά μας. Δίνουμε το στίγμα, περνάμε το μήνυμα του ελληνικού τουρισμού, που ξέρει τους τρόπους να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις μεγάλες προκλήσεις που εμφανίζονται. Κυρίες και κύριοι, καθώς ήδη βρισκόμαστε στα τέλη του Ιουνίου, το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς η Ελλάδα θα υπερασπιστεί, θα αναπτύξει, θα εξελίξει την εικόνα της, την ταυτότητά της, όχι μόνο φέτος, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά και αύριο, στη μετά-COVID εποχή. Στο πλαίσιο μιας διαρκούς αναζήτησης για νέες ιδέες, το Δεκέμβριο του 2020 σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το online συνέδριο Destination Greece Communication in Challenging Times. Ένα ψηφιακό συνέδριο αφιερωμένο στην επικοινωνία του τουρισμού στη μετα-COVID εποχή, με εξαιρετικά ενδιαφέροντες ομιλητές και με χιλιάδες συμμετέχοντες. Ένα συνέδριο με ποικίλες απόψεις και θέσεις, ξεχωριστές τοποθετήσεις, εξειδικευμένες γνώσεις, ενδιαφέροντα και πολύτιμα, θα έλεγα, συμπεράσματα που λειτουργήσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν επιδραστικά στη δουλειά μας. Όπως, για παράδειγμα, η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, η αναγκαία κατεύθυνση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους προορισμούς, εστιάζοντας τις φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία πρακτικές που θα δημιουργήσουν μια σημαντική παρακαταθήκη τα επόμενα χρόνια. Είναι προφανές για εμάς ότι η επένδυση σε αυτό το τομέα είναι κρίσιμη, όχι μόνο για λόγους ανταγωνισμού, αλλά κυριολεκτικά για λόγους επιβίωσης. Η βιωσιμότητα, με την ολιστική πάντα έννοια, πολύ σύντομα θα ορίζει τις εξελίξεις και στον τουρισμό. Κρατάω τρεις έννοιες, τρεις λέξεις κλειδιά που αναδείχθηκαν μέσα από την εκδήλωση. Η πρώτη είναι η έννοια της ενσυναίσθησης, δηλαδή η υποχρέωσή μας, ό,τι σχεδιάζουμε μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες, να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών, να μην γυρνάει την πλάτη στο σήμερα, να μην αντιγράφει φόρμες, λέξεις, εικόνες από το παρελθόν, να μπορεί να μιλάει στο δυνητικό επισκέπτη μας με σεβασμό της κατάστασής του. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καμπάνιες που θυμίζουν τη δεκαετία του 1990. Υιοθετώντας ένα τόνο που δεν είναι σύγχρονος. Έχει ανάγκη από καμπάνιες του σήμερα. Καμπάνιες με ενσυναίσθηση, που αντιλαμβάνονται τις μεγάλες, δομικές, κατακλυσμιαίες αλλαγές που συντελούνται στη ζωή όλων μας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η δεύτερη σημαντική έννοια που ακούστηκε είναι αυτή της ελληνικότητας και η επένδυση σε στοιχεία της. Δηλαδή, η επικοινωνία μας να προβάλλει συστατικά στοιχεία μιας κρυμμένης, αόρατης στα μάτια του επισκέπτη Ελλάδας, στοιχεία που αφορούν τον πολιτισμό μας, όχι μόνο τον αρχαίο, αλλά και τον νεότερο, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, την καθημερινότητά μας, τη νεότερη ιστορία, στοιχεία που καθιστούν την Ελλάδα πνευματώδη, φωτεινή, διαφορετική, θελκτική, να την επισκεφθείς και να τη γνωρίσεις από κοντά. Τέλος, ακούστηκε εμφατικά η έννοια της συνεργασίας. Για εμάς, στη Marketing Greece και τον ΣΕΤΕ, η αξία είναι πυρηνική. Λόγος ύπαρξης, στοιχείο δομικό της λειτουργίας μας, κεντρικός στόχος για την ανάπτυξή μας. Τίποτα, ιδίως αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, δεν μπορεί να πάει μπροστά χωρίς συνεργασίες. Το είπε και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ στην ομιλία του, οι μοναχικές πορείες δεν ωφέλησαν ποτέ κανέναν. Παρόλα τα θέματα στην προσπάθεια του 2020, στη συνεργασία μας με τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού, εμείς θα εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε την ανάγκη της συνεργασίας, στην πολλαπλασιαστική της δύναμη.
αν αυτή γίνει σωστά και επαγγελματικά. Θα την επιδιώκουμε γιατί μόνο έτσι θα προστατεύσουμε αποτελεσματικά το brand της χώρας μας. Θα συντονιστούμε στην αναγκαία προβολή των επιμέρους προορισμών, ώστε να υπάρχει το αναγκαίο πολλαπλασιαστικό όφελος για την Ελλάδα. Θα αναδείξουμε ένα εμπλουτισμένο προϊόν τουριστικό που ξεφεύγει από τη μονοδιάστατη και σε μεγάλο βαθμό παροχημένη προβολή του. Κανείς, μα κανείς, δεν έχασε από τις συνεργασίες. Και επιτρέψτε μου να επαναλάβω κάτι που είπα και στην περσινή μας Γενική Συνέλευση. Όταν χτυπιέται η συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τότε το θύμα είναι ο ελληνικός τουρισμός. Κυρίες και κύριοι, σήμερα, 16 μήνες μετά το ξεκίνημα αυτής της μεγάλης περιπέτειας, φτάνει η στιγμή να κάνουμε έναν ακόμα απολογισμό. Να αναστοχαστούμε την πορεία μας, να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των καιρών. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι αυτό το διάστημα καταφέραμε πολλά. Κερδίσαμε σε φήμη, αξία, κύρος. Αποκτήσαμε πολύτιμη τεχνογνωσία, αναπτύξαμε καινούργια εργαλεία, εδραιώσαμε παλιές σταθερές συνεργασίες, αποκτήσαμε νέους πολύτιμους φίλους. Κυρίως όμως, κρατήσαμε την πολύτιμη αυτονομία στη σκέψη και τις δράσεις μας. Δηλαδή, επενδύουμε στις συνεργασίες, δεν εξαρτώμαστε όμως από αυτές. Δεν παγιδευόμαστε σε αυτές. Κρατάμε την καθαρότητα της σκέψης και της έκφρασής μας προς όφελος του ελληνικού τουρισμού. Κρατάμε το βασικό μας πλούτο, που είναι η δυνατότητά μας να εκφράζουμε το φρέσκο, το νέο, το πρωτοποριακό, αυτό που η εξειδίκευση και η γνώση φέρνει στο προσκήνιο. Και εμείς βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης, με όλες μας τις δυνάμεις, για την ανάκαμψη του ελληνικού τουρισμού. Και δεν σταματάμε. Λειτουργούμε ως αξιόπιστο και διαρκές καναλί επικοινωνίας του ελληνικού τουρισμού μέσω του Discover Greece. Υποστηρίζουμε και αναπτύσσουμε περαιτέρω το Endless Greek Summer ως πρότυπη αισθητική και ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης, αντίστοιχο της δύναμης του brand της χώρας μας και με στόχο τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, που ιδιαίτερα φέτος είναι τόσο σημαντική. Στην ίδια στρατηγική μας κατεύθυνση για την ανάδειξη της ελληνικότητας και το κομμάτι της αισθητικής, λανσάρουμε ένα καινούριο brand με την επωνυμία Greek Lines, ανασχεδιάζοντας και αναβαθμίζοντας πλήρως την έννοια του αναμνηστικού δώρου και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε και ενεργοποιούμε την καμπάνια με τους Digital Nomads, μια πρωτοβουλία της Marketing Greece και της Cosmote, για μια νέα τάση που αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα και στην οποία έγινε αναφορά από τον κύριο Πρωθυπουργό. Παράλληλα, συνεχίζουμε συστηματικές και στοχευμένες ενέργειες στο κομμάτι της γαστρονομίας με συνεργάτη την Coca-Cola. Και φυσικά, εμπλουτίζουμε τις συνεργασίες μας με νέους δήμους και περιφέρειες για την προβολή των τουριστικών τους περιοχών. Σε αυτή τη διαδρομή δημιουργίας, η Aegean είναι πάντα μαζί μας ως στρατηγικός εταίρος. Αλλά και το Sun 20, το αεροδρόμιο της Αθήνας, η Fraport, η Eurobank, η Lambda, η Cosmote, η Coca-Cola, τα Electra, οι Temes, καθώς και επιμελητήρια ενώσεις ξενοδόχων, οργανισμοί προβολής, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Διάζωμα και πολλοί άλλοι υποστηρικτές της προσπάθειάς μας. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της Marketing Greece. Σε όλες και όλους τους συνεργάτες που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό το μοναδικό ταξίδι. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, μια κοινή πορεία επαγγελματιών που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και το ίδιο όραμα. Να κάνουν τη δουλειά τους καλά, να ανοίγουν νέους δρόμους και να δημιουργούν. Να είναι μέρος μιας μεγάλης και επιτυχημένης ιστορίας. Να βάλουν τη δική τους σφραγίδα στην επόμενη φωτεινή σελίδα του ελληνικού τουρισμού. Ευχαριστώ πολύ.